Καλησπέρα σας, αγαπητές φίλες και φίλοι. Ε, ευχαριστώ ιδιαίτερα όσους ήρθατε σήμερα και ιδιαίτερα όσους έρχονται για τρίτη φορά. Έχουν παρακολουθήσει και τις δύο προηγούμενες ομιλίες. Ε, όπως φαντάζομαι το αναμένετε, στον τρίτο κύκλο, στην τρίτη σειρά μάλλον, στην τρίτη διάλεξη, θα μιλήσουμε μετά από τα θέματα της γλυπτικής γενικώς τη μνημιακή γλυπτική τη προηγούμενη φορά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη street art. Έτσι λοιπόν, υπονοήθηκε ότι θα γίνει αυτή η περιδιάβαση από τι μνημειακές διαστάσει γλυπτική διαμέσου των αιώνων που είδαμε τι προηγούμενε φορέ, μέχρι σήμερα να δούμε αυτή την περίφημη κατάσταση που χαρακτηρίζει ένα θέμα που όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά και απασχολεί πάρα πολύ ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους αλλά διχάζει κιόλας. Οπότε σήμερα θα δείτε ότι μπορεί να ανοιχτούν κάποια θέματα που θα προκαλέσουν ελπίζω πολύ ζωηρές συζητήσεις. Να... Ε, ήδη εξ αρχή θέλω να αφοπλίσω κάποιους από τους συνομιλητές μας από πιθανά όπλα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη street art ένα λοιπόν κοινό επιχείρημα που χρησιμοποιείται πολύ συχνά κατά αυτής της πολύ διαδεδομένη πρακτικής είναι ότι αποτελεί βανδαλισμό. Ότι αυτή η δυνατότητα που έχει ο κάθε νέος, ας υποθέσουμε, άνθρωπος που ανωνύμως πάει το βράδυ και γράφει το όνομά του, υπογράφει στην ορολογία της street art, κάνει ένα tag ή ταγκάρι στα Greeklish, τότε θεωρούμε ότι αυτό είναι ένας βανδαλισμός που ε, χαρακτηρίζει μια γενιά που βρίσκεται σε μια δυσίωνη ε, κατεύθυνση που πρέπει κάπως να τη χαλιναγωγήσουμε. Όμως, για κοιτάξτε, στον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, πιο πολλοί από εσά τον έχετε υποσκεφτεί, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει αυτούς τους βανδαλισμούς, αυτά τα tags που έχουν γράψει διάφοροι βάνδαλοι κατά τη διάρκεια Uh, ιδιαίτερα του 18ου και 19ου αιώνα που ήταν uh, σύνηθες σε ταξιδιώτες να επισκέπτονται την uh, Ιταλία, την Ελλάδα και την, uh, και την Λεβαντίνικη περιοχή, την Μέση Ανατολή. Ένας από αυτούς και ο περίφημος Λόρδος Μπάιρον, ο Λόρδος Βίρον, ο οποίος δεν μπορούσε να αντισταθεί στον πειρασμό όταν στάθηκε στον νότιο Ποσειδώνα και κοιτούσε πιθανότατα το Ιλιοβασίλεμα να υπογράψει. Άρα ελπίζω, ήδη να έχουν αποστομωθεί σε αυτό το σημείο κάποιοι φίλοι που πιθανότατα θα κατηγορούσαν τους νέους που το μόνο που κάνουν να βάζουν την υπογραφή τους σε μια άχρωμη πρόσωψη πολυκατοικία. Άρα λοιπόν ε, είναι μια πρακτική που είναι πολύ παλιά και πολύ παλαιότερη από τον 19ο αιώνα ε, που βλέπουμε αυτές τις υπογραφές εδώ πέρα. Ε, είναι μια πρακτική που χάνεται στο βάθη της αρχαιότητας. Κανείς δεν νομίζω ότι μπορεί να πει με σιγουριά πότε ακριβώς κάποιος άνθρωπος έγραψε ή χάραξε το όνομά του ή κάτι, μία λέξη, μία φράση σε ένα τείχο ενός κτηρίου κάπου κάποτε στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και κατά τη γνώμη είναι μάτιο να αναζητήσουμε την προέλευση αυτή και θα πρότεινα να το θεωρήσουμε μία φυσική ανθρωπολογική πρακτική που γίνεται πάντα στην ανάγκη του ανθρώπου να πει «Ήμουνα κι εγώ εδώ» όπως αυτός ο Λόρδος Μπάιρον ήθελε να αφήσει το στίγμα του ότι πέρασε από αυτό το ναό και να τον θυμόμαστε εμείς τώρα δύο ώρες μετά. Έτσι και φαντάζομαι πρέπει να δικαιολογήσουμε όλους αυτούς τους κατά κύριο λόγο νέους ανθρώπους οι οποίοι κάτι γράφουν σε μία πρόσωψη πολυκατοικία κάπου σε αυτή την πόλη. Το δεύτερο συστατικό της συζήτησή αν επιχειρούσαμε, και εγώ προτείνω να μην το επιχειρήσουμε, αλλά αν το επιχειρούσαμε να αναζητήσουμε την γενεαλογία της street art, από πού προέρχεται, πότε ξεκίνησε και γιατί, αναγκαστικά θα πρέπει να αναζητήσουμε μια γενεαλογία της τυχογραφίας. Από πότε οι άνθρωποι τυχογραφούν, είτε σε εξωτερικό είτε σε εσωτερικό α, τείχο, κάτι, και πάλι η απάντηση Ξαναλέω, δεν είναι εύκολη να αποδοθεί εύκολα. Πότε είναι η πρώτη τη είναι εξαιρετικά δύσκολο. Αν είναι τα σπήλαια του Λασκό οι πρώτες, ή τη Αλταμύρα, οι πρώτε τέτοιε εκδοχέ, ή σε μια πιο καθιερωμένη εκδοχή αυτού που εννοούμε τυχογραφία, θα πρέπει να αναζητήσουμε τι τυχογραφίε στου Αιγυπτιακού τάφου, οι οποίε όμω, οι οποίε όμω τυχογραφίε αυτού του Αιγυπτιακού τάφου, ζωγραφίστηκαν χωρί να υπάρχει ούτε η πρόθεση, αλλά ούτε η δυνατότητα σε κανέναν να τα δει. Κανείς δεν περίμενε ότι κάποιος θα τα δει παρά μόνο η θεοί του άλλου κόσμου. Έτσι λοιπόν, ίσως θα μας βοηθούσε περισσότερο, αν έρθουμε λίγο πιο κοντά στη δική μας αντίληψη του τι θα πει τυχογραφία και ιδιαίτερα τι θα πει ζωγραφική, και να δούμε ότι κάτι σαν αυτό που θα μας αποσχολήσει στη σημερινή κουβέντα συνέβαινε στην αρχαιότητα, στην κλασική αρχαιότητα. Ξέρουμε ότι υπήρχαν τυχογραφίες σε κτίσματα στην αρχαία Ελλάδα, όμως ελάχιστα διασώζονται ή σχεδόν τίποτα, όμως υπάρχουν πάρα πολύ εκτενείς περιγραφές αυτών των ζωγράφων και αυτών των τυχογραφιών. Όσοι από σας ενδιαφέρετε, ενδιαφέρεστε για κάτι τέτοιο, θα σας συνιστούσα να διαβάσετε ένα βιβλίο που έχει μεταφραστεί στα νέα ελληνικά και είναι πολύ χρήσιμο, το πλήνι του πρεσβύτερου, το περιζωγραφικής, που δείχνει πολύ συγκεκριμένε πληροφορίες, γραπτά όμως, χωρί εικόνε το πώ δούλευαν οι ζωγράφοι εκείνη την εποχή. Όμω, καλέ είναι οι περιγραφέ, αλλά πώ ήταν περίπου αυτή η αρχαία εκδοχή τη street art ή έστω τη τυχογραφία. Η πομπή η το καλύτερο παράδειγμα για να δώσουμε μία απάντηση σε αυτό. Και έχω επιλέξει να σα δείξω μία εικόνα από τη Βίλα των Μυστηρίων, μία από αυτέ τι βίλε που σώθηκαν σχεδόν ανέπαφε μετά την έκρηξη του, του Βεζουβίου που καταπλάκωσε όλη την πόλη της Πομπίας. Έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι οι άνθρωποι κάναν τυχογραφείς μερικές από αυτέ πολύ εκτεταμένων διαστάσεων. Αυτές για τις οποίες μιλάμε αυτή τη στιγμή είναι στον εσωτερικό χώρο, αλλά ελπίζω να συμφωνήσετε ότι για να αναζητήσουμε στο τέλος της κουβέντας μας τα αίτια και τα μέσα αυτού του φαινομένου της τριτάρτης στην πόλη, μπορούμε να πούμε ότι αυτός είναι ένας μακρινός θείος αυτών των τυχογραφιών που βλέπουμε σήμερα στις πόλεις μας. Αλλά ας έρθουμε ακόμα πιο κοντά. Ένα κίνημα, ένα αιώνα πριν από μας περίπου, σε μία χώρα που κάποτε τη χαρακτηρίζαμε τριτοκοσμική, μακριά από τα κέντρα της τέχνης, της ευρωπαϊκής τέχνης ή τα κέντρα της Βόρειας Αμερικής, στο Μεξικό, μία ομάδα ζωγράφων ονομάζουν τους εαυτούς τους μουραλίστας, δηλαδή τυχογράφους και επιλέγουν να, αντί να κάνουν φορητά ζωγραφικά έργα για να πουληθούν στις γκαλερί ή να εκτεθούν στα μουσεία, αντιθέτως επιλέγουν να κάνουν τεράστιες τυχογραφίες στους δρόμους της πόλης ώστε να μπορούν να τις βλέπουν και να επικοινωνούν μαζί τους οι κάτοικοι, οι πολίτες. Άρα για κοιτάξτε, μία πρώτη θεωρητική βάση για μία συζήτηση που μάλλον θα βρεθεί μπροστά μας μετά από λίγο. Αυτό που μπορούμε να ονομάζουμε σήμερα στην καθομιλωμένη street art δεν είναι τίποτα άλλο, λέω εγώ, από μία μεταφορά του φαινομένου της ζωγραφικής. Η ιστορία του φαινομένου της ζωγραφικής είναι φαντάζομαι στους περισσότερους γνωστή και πολύ μακριά. Αλλά μακριά από τις μικρές κλίμακες των τελάρων, ή του εσωτερικού χώρου σε μια κλίμακα πόλη. Θα μπορούσε να ορίσουμε ω τέτοιο το φαινόμενο τη Δητάρτ. Α πούμε για τη συζήτηση ότι είναι κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν οι μοραλίστε κάνουν κάτι που θα μπορούσαμε εύκολα να το συσχετήσουμε κατά τη γνώμη με πράγματα πολύ πιο κοντά σε εμά. Και κάνουν κάτι βεβαίω, δεν χρειάζεται νομίζω να το πούμε, αλλά ας το διευκρινίσουμε. Όχι παράνομο, δεν μπορεί να κάνει κάτι τόσο εκτεταμένο χωρί την άδεια όχι μόνο του, κατή, του, του ιδιοκτήτη του κτιρίου, αλλά και μιας ολόκληρης, ε, αν θέλετε, ένας ολόκληρος μηχανισμού που θα σε βοηθήσει να το κάνει, όμω το κάνουν. Και έτσι, ε, αυτή η ζωγράφη, ειδικά στην πόλη του Μεξικού, αν βρεθείτε ποτέ, ε, αυτό είναι μέσα στο μεγάλο έθριο του κυβερνείου του Μεξικού, είναι πάνω στην κεντρική πλατεία του Μεξικού, στο Σόκαλο, μπροστά στον Καθεδρικό Ναό, και εκεί ο Διέγκο Ριβέρα, τον ξέρετε δυστυχώ ή ευτυχώ σήμερα περισσότερο ο σύζυγο τη Φρίντα Κάλλο, πολύ γνωστότερη σήμερα στον, στον εκτό Μεξικού κόσμο. Όμω εκείνη την εποχή ο Διέγκο Ριβέρα ήταν ο μεγάλο στάρ και η Φρίντα Κάλλο ήταν απλώ η σύζυγο του Διέγκο Ριβέρα. Ο Διέγκο Ριβέρα λοιπόν θα τυχογραφήσει όλο αυτό το πολύ μεγάλο έθριο με, μια, με την πιο φιλόδοξη ίσω τυχογραφία που έγινε στον μοντέρνο κόσμο, όπου επιθυμεί να ξαναγράψει την ιστορία του Μεξικού με όρους μη απικιοκρατικούς. Αν μέχρι τότε ε, η ιστορία του Μεξικού γραφότανε πάνω στην εμπειρία της κατάκτησής του από τους Ισπανούς, από τους Ευρωπαίους και την καθυπόταξη των, των γηγενών, ο Diego Ριβέρα προσπαθεί με βάση αυτή τη μεγάλη τυχογραφία που θα κάνει αλλά και μέσα από πολλές πράξεις άλλες που θα ε, υπηρετήσει στη ζωή του, θέλει να ξαναγράψει την ιστορία του Μεξικού ως μια ιστορία που οι γηγενείς είναι οι πρωταγωνιστές και όχι οι κατακτητές. Ε, η κλίμακά της είναι τεράστια. Φανταστείτε ότι το ύψος αυτού που βλέπετε ίσως είναι στα 20 μέτρα. Άρα καταλαβαίνετε την έκταση. Άρα για κοιτάξτε κάτι. Ε, σε αντιδιαστολή με τις μεγάλες εξελίξεις στην ιστορία της τέχνης στην Ευρώπη την ίδια εποχή, μιλάμε για το Μεσοπόλεμο, όπου... όπου Ξέρετε πόσο σπουδαία πράγματα γίνανε εκείνη την εποχή, όμως γίνανε σε μια κλίμακα γκαλερί, σε μια κλίμακα μουσείου, σε μια κλίμακα φορητού εργοτέχνης. Αυτοί αντιπροτείνουν αυτό το τεράστιο κατασκεύασμα. Μεγάλες τοιχογραφίες για το λαό που προφανώς δεν μπορούν να μεταπολιθούν ή τουλάχιστον δεν μπορούμε να φανταστούμε εύκολο ότι μπορούν να μεταπολιθούν. Και κάνω τώρα ένα μεγάλο άλμα. Υπονόησα στις πρώτες μου σκέψεις ότι η τυχογραφία ή η, η παραβατική ε, καταγραφή ενό ονόματο σε ένα τείχο ή ενό σκίτσου σε ένα τείχο δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι που γίνεται από πάντα. Και μάλιστα, επαναλαμβάνω αυτό που σα πρότεινα πιο πριν, να μην αναζητήσουμε την προέλευσή του. Ποιο είναι το πρώτο. Είναι λίγο μάταιο. Είναι σαν να ζητά ε, ποιο έκανε το αυγό. Αν όμως κάνουμε αυτό το, το, μεγάλο άλμα από την τελευταία μας αναφορά στους μοραλίστες του Μεξικού στο Μεσοπόλεμο, θα πρέπει αναγκαστικά να σταματήσουμε εκεί κάπου στη δεκαετία, στα τέλη της δεκαετίας του 70, στη Νέα Υόρκη, όταν το φαινόμενο που σήμερα ονομάζουμε και τότε ονομάστηκε με αυτό τον τίτλο «γραφίτι», ξαφνικά θα αρχίσει να απασχολεί όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Τι συνέβη εκεί. Αυτό που σταδιακά συνέβαινε πάντα, Μία νέα τεχνολογική εξέλιξη, τόσο απλή, όπως τα χρώματα σε σπρέι, εκτινάσουν την ευκολία και την επιφάνεια που μπορεί να καλύψει κανείς χρησιμοποιώντας τα. Έτσι, εκεί που μέχρι τότε οι νόμιμοι ή παράνομοι ζωγράφοι δούλευαν με ένα πινέλο, ξαφνικά ε, αυτοί εδώ οι άνθρωποι χρησιμοποιώντας τα νέα σπρέι άρχισαν, να καλύπτουν τεράστιες επιφάνειες πολύ γρήγορα πριν τους σταματήσουν ή τους συλλάβουν τα όργανα της αστυνομίας. Μέσα από αυτή την παραβατική κατάσταση που πρωτοκαταγράφεται στην, ιστορία της Νέας Υόρκης, καταρχήν, πριν μιλήσουμε για οποιαδήποτε, άλλη ιστορία, εκεί κάπου στην αρχή της δεκαετίας του 70, τότε που τα σπρέι χρώματα γίνονται διαθέσιμα στους πολλούς στα χρωματοπολία, Μπαίνει και το ζήτημα που, κατά τη γνώμη μου, ήταν καταδικασμένο να μπει από την αρχή. Από όλου αυτού του ανώνυμου ανθρώπου που παραβατικά γράφουν το όνομά του ή κάνουν ένα σκίτσο ή καλύπτουν με χρώματα επιφάνειες στο μετρό ή στου τοίχου τη πόλη, κάποιοι από αυτού μπορεί να είναι μεγάλα ταλέντα, μεγάλοι καλλιτέχνε, καλλιτέχνε τόσο σημαντική όσο οι άλλοι, οι άλλοι καλλιτέχνες που είναι στις γκαλερίες και στα μουσεία. Η αίσθησή μου είναι, και μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλετε, ότι είναι ένα ερώτημα ε, τόσο αυταπάντητο και τόσο, η απάντησή του μοιάζει τόσο προφανή σήμερα, τουλάχιστον σήμερα ακούγεται τόσο προφανή η απάντησή του, ε, που νομίζω ότι δεν έχει νόημα το θέτης. Όμως ήταν μοιραίο να τεθεί κάποια στιγμή. Από όλου αυτού του νέου ω επιτεπλίστων που καλύπτουν τι επιφάνειε στη Νέα Υόρκη εκείνη την εποχή, Κάποιοι από αυτού είναι καλοί, ε. Αν αφήσουμε αυτό το ερώτημα για ένα λεπτό και βάλουμε ένα άλλο, μια άλλη οπτική στο όλο πρόβλημα, την οπτική του ίδιου του συστήματος της τέχνης. Ας προσπαθήσουμε να διαβάσουμε, λοιπόν, σήμερα, σε αυτή την προσέγγιση που θα κάνουμε, την επέκταση αυτού του φαινομένου μέσα από δύο οπτικές. Η μία είναι ως μία, ένα κοινωνικό φαινόμενο που βγαίνει από κάτω και απλώνεται, και η άλλη οπτική είναι να το διαβάσουμε μέσα από ένα σύστημα απαρχαιωμένο ναι, θεσμικό ναι, αρτηριοσκληρωτικό συχνά ναι, αλλά αμετακίνητο δε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μέχρι σήμερα. Το σύστημα της τέχνης, το σύστημα των γκαλερί και των μουσείων. Αυτό το σύστημα λοιπόν, εκείνη την εποχή, στα τέλη της του 70, ένιωσε να βρίσκεται σε μία Οριακή, λένε πολλοί μελετητές, αμηχανία, σε μια οριακή κρίση. Χρειαζόταν ανανέωση και ιδιαίτερα ε, αφενό έμοιαζαν να έχουν κουράσει εκείνη την εποχή τουλάχιστον τα νέα μέσα τη τέχνη, όπω είναι οι γνωστέ σα performance, εγκαταστάσει, οι νέε τεχνολογίε του βίντεο. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν εκείνη την εποχή άρχισαν ήδη, ακόμα και πολλά από αυτά καινούρια άρχισαν ήδη να εμφανίζουν μια κόπωση. Και τότε ε, έμπαινε το θέμα της επιστροφής σε μια ζωγραφική που την είχαμε αφήσει στο παρασκήνιο εδώ και δύο δεκαετίες Η λέξη λοιπόν που μοιάζει να κυριαρχεί σε αυτή τη συζήτηση είναι κάτι φρέσκο. Θέλουμε κάτι φρέσκο, δεν θέλουμε, δεν θελουμε θελουμε τα... Σολινάρια με το ε, με, τη, με τα λάδια, δεν θέλουμε τα τελάρα και τις κορνίζες, θέλουμε κάτι φρέσκο. Θέλουμε ζωγραφική μεν, κάτι που να είναι εικονογραφικό και να το καταλαβαίνουμε, αλλά θέλουμε κάτι φρέσκο. Η απάντηση φάνηκε να βρίσκεται σε κάποιους από αυτού, τους ανώνυμους νεαρούς που κάνανε αυτά τα έργα στα Μετρό και στους τοίχους της Νέας Υόρκης. Και φαίνεται ότι, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, φαίνεται ότι επιλέγονται τρεις από αυτούς. Οι τρεις από αυτούς είναι αυτοί που και θα καταγραφούν και θα υπάρχουν σήμερα σε μία συζήτηση σαν αυτή καλή ώρα που κάνουμε εμείς εδώ πέρα, ε, ιστορικά δηλαδή, αλλά και που εκείνη την εποχή τους προσέχουν και αρχίζουν να αποκτάνε αυτού του είδους την, ε, τη δημοσιότητα. Πρώτος εξ αυτών, ο κύριος Keith Haring Ο Keith Χάρινγκ, όπως αποκαλύπτει και η πρώτη φωτογραφία που σας δείχνω, κάνει αυτά τα περίφημα «Ανθρωπάκια». Αυτά τα ανθρωπάκια πολλοί τα έχουν συσχετήσει ε, σε αυτή την επιμονή του και στη λεπτομέρεια με έναν Έλληνα καλλιτέχνη, τον Αλέξη Ακριθάκη. Πιθανότατα τυχαία σχέση. Δεν νομίζω ότι γνώριζε ο ένα τη δουλειά του άλλου. Ε, τουλάχιστον όχι ο Κιτ Χάρινγκ τη δουλειά του Ακριθάκη εκείνη την εποχή. Ε, έτσι ο Κιτ Χάρινγκ γεμίζει του διάφορου τείχου τη Νέα Υόρκη και του Μετρό με αυτά τα ανθρωπάκια. Γίνονται γνωστά, γίνεται αναγνωρίσιμο. Το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι στο τοίχο του Βερολίνου. Το επόμενο βήμα είναι ιδιαίτερα κάποιοι άνθρωποι της τέχνης, όπως ο Άντι που θα παίξει ένα καθοριστικό ρόλο στην ανακάλυψη πολλών από αυτούς τους καλλιτέχνες, αλλά και μια σειρά από γκαλερί και κριτικούς τέχνης της Νέας Υόρκης πάντα, οι οποίοι βρίσκουν σε αυτούς αυτό που φαίνεται ότι αναζητούσαν. Το νέο αίμα που θα ανανεώσει την κόποση που υπάρχει στον χώρο της τέχνης και της ζωγραφικής. Έτσι, ένα φαινόμενο που αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία, μάλλον στο σύστημα της τέχνης τότε τη δεκαετία του 80, αλλά μέχρι σήμερα θα συνεχίζεται ακάθεκτο, είναι η ανάδειξη ενός καλλιτέχνη σε μεγάλη φυσιογνωμία, όταν αυτός είναι ακόμα στα πρώτα χρόνια της τρίτης δεκαετίας της ζωής του, όταν δηλαδή είναι 20 κάτι μόλις. Έτσι λοιπόν, οι καλλιτέχνε αυτοί, όπω ο Keith Haring και όπω κάποιοι άλλοι που θα σα δείξω σε λίγο, γίνονται εξαιρετικά διάσημοι αμέσω, εν μία νυχτή. Φαίνεται ότι τα έχουν όλα. Είναι κατανοητοί από τον κόσμο, ο κόσμο καταλαβαίνει τη δουλειά του και ενθουσιάζεται. Οι γκαλεροί μπορούν να την πουλήσουν πολύ εύκολα και μοιάζει να έχει αυτό το στοιχείο που νομίζω θα μα απασχολήσει πολύ στη σημερινή κουβέντα, αυτό το στοιχείο τη φρεσκάδα του δρόμου, που ξέρετε, κάτι που συχνά δεν βλέπουμε και δεν είναι τόσο εύκολο να το βρει κανεί στου ε, χώρους καλογιαλισμένου χώρου των καλερί και των μουσείων. Η τη συνέχεια, λίγο πολύ, την ξέρετε. Ο Κιτ Χάρινγκ θα καταλήξει να φτιάχνει μερικέ από τις πιο αναγνωρίσιμες τα πιο αναγνωρίσιμα μοτίβα τη δεκαετία του 80. Θα γίνει μπλουζάκι, θα γίνει διακοσμητικό στοιχείο, θα γίνει μπλούζα, θα γίνει τσάντα, θα γίνει τα πάντα. Θα θα κάνει το εσωτερικό αστείο για το σύστημα της τέχνης και τον πλουτισμό της τέχνης, όπως βλέπετε σε αυτό το αστείο που κοροϊδεύει το φίλο του τον, τον Warhol, τον οποίον κατονομάζει ο Andy Mouse και τον δείχνει, σαν αναφορά στον Mickey Mouse, και τον δείχνει να κολυμπάει στο δολάριο. Θα προλάβει να κολυμπήσει και αυτό στο δολάριο, μέχρι που θα γίνει ένας από τους πιο προβεβλημένους ακτιβιστές κατά της μάστιγας του AIDS που θα ε, ανακαλυφθεί τότε στη δεκαετία του 80, μόνο που θα πεθάνει εξαιρετικά νέος από αυτή την ίδια μάστιγα. Το δεύτερο μεγάλο όνομα που θα βγει μέσα από αυτό το σύστημα των ανωνύμων γραφιτάδων της Νέας Υόρκης θα είναι ο πολύ γνωστό πλέον σε όλου σα φαντάζομαι, Μισελ Μπασκιά. Ανεξάρτητα, θα μπορούσε να γίνει μια άσκοπη κατά τη γνώμη μου συζήτηση ποιο είναι πιο σημαντικό ο, ο Haring και ο Μπασκιά και για ποιο λόγο, αλλά ε, θα πρέπει να αναγνωρίσετε κάτι. Θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι α, κάτι που πρέπει να, να δούμε σε αυτέ τι δύο περιπτώσει είναι ότι παρότι εμφανίζονται στου ίδιου δρόμου τη ίδια πόλη την ίδια εποχή, το στυλ του δεν σε τίποτα. Άρα Ξέρετε, ένα από του μεγάλου κίνδυνου που υπήρχε και τότε αλλά και σήμερα, γύρω από το τι, πόσο μπορεί να μοιάζει η Street Art μεταξύ τη, εδώ ξαφνικά δίνει κάποιε πιστικές απαντήσει. Ο καθένα έχει τόσο αναγνωρίστημα καλλιτεχνικά στοιχεία, όσο είχαν και οι μεγάλοι ιστορικοί καλλιτέχνε τη πρωτοπορία του 20ου αιώνα. Έτσι λοιπόν, ο Ζαν Μισελ χρησιμοποιώντα το ψευδόνιμο ΣΑΜΟ, γεμίζει του δρόμου τη Νέα στην περίπτωσή του τα εργαλεία του είναι κείμενο, γράψιμο, το γράψιμο το χρησιμοποιεί όχι μόνο με την έννοια του κειμένου, αλλά και με την έννοια της γραφής πάνω στο, στην επιφάνεια, ε, με τα μουτζουρώματα που βλέπετε πολύ καθαρά εδώ πέρα. χάρη στην μεσολάβηση και του Άντι και στη δική του περίπτωση, ο Ζαμπισέλ Μπασκιά πολύ γρήγορα θα περάσει και αυτό στις πύλες των μεγάλων γκαλερί της Νέας Υόρκης. Ε, αν κανεί κανείς σκεφτόταν και πολύ, πολύ ίσως το σκεφτόνταν, ότι πολλοί από αυτούς τους καλλιτέχνες δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ε, ανακαλύψει ανακαλύψεις εκείνης της στιγμής που μετά από λίγο θα έπρεπε να τους αναθεωρήσουμε. Δεν έχει, φανεί, δεν έχει διαφανεί ακόμα κάτι, μια τέτοια κόπωση ε, στην ιστορική προσέγγιση, γιατί πριν από δύο-τρεις μήνες, νομίζω, το, το Μουσείο Πομπιντού στο Παρίσι έκανε τη μεγαλύτερη έκθεση του Ζαμίσελ Ελμπασκιά που έχει γίνει ποτέ μέχρι τώρα. Δείχνει ότι ακόμα ε, το ενδιαφέρον για το έργο του είναι ακόμα εκτεταμένο. Θα πεθάνει κι αυτός πολύ νωρί από χρήση ουσιών. Άρα, πριν ακόμα τελειώσει η δεκαετία του 80, αυτή η καινούρια. Τέχνη, αυτό το καινούριο ε, απόκτημα στην, στο λεξιλόγιο των οικαστικών, τον γραφίτη, τότε ακόμα χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, ο όρος τριτάρτ θα, θα, έρθει λίγο αργότερα, ήδη έχει τους πρώτους όχι μόνο ήρωες, αλλά και μάρτυρες, τους χαμένους, τους χαμένους ήρωε με τους οποίους μπορούμε να αναφερόμαστε συνέχεια σαν ιστορικές φυσιογνωμίες. Τους δικούς του Μαγιακόφσκι, τους δικούς του Τζάνι Τσόπλιν ή Τζι Μόρισον, αν σας αρέσει καλύτερα αυτή η αναφορά. Και στην, στο, στην κορύφωση της δημοσιότητάς του, με το μέντορά του, τον Άντι Βόρχολ, σε μια φωτογράφηση που παίζουν box μεταξύ τους. Η τρίτη περίπτωση ε, αυτών των... Ε, μέχρι πρότινος ανωνύμων γραφιτάδων που ανοίξαν ε, ανοίξανε τις πύλες των μεγάλων καλερί της Νέας Υόρκης είναι λιγότερο γνωστός από τους άλλους, ιδιαίτερα σήμερα, μοιάζει, παρο... ίσως επειδή ζει, ε, είναι ο Kenny Sharp. Ο Κενισάρφ, λοιπόν ξεκινάει και αυτός να κάνει αυτά τα γραφίτι ε, στη Νέα Υόρκη με, αυτές τις... με αυτά τα φωτεινά χρώματα. Με αναγνωρίσιμο ύφο και αυτός, θα περάσει. Όπω ήδη έχετε καταλάβει, δεν υπάρχει πια suspense σε αυτό το ζήτημα. Θα περάσει τι πύλε των μεγάλων γκαλερί. Θα γίνει διάσημο, πλούσιο, εκατομμυρίουχο και επιπλέον δεν θα πεθάνει νέο. Και πάμε λίγο και σε μια, και σε μια άλλη οπτική. Ε, οι γκαλεροί καλά κάνουν και ε, προσπαθούν να επιλέξουν αυτό που νομίζουν θα πουλήσει περισσότερο και στις μεγαλύτερες δυνατές τιμές. Εδώ όμως ε, έχουμε μια άλλη περίπτωση που σηματοδοτεί ένα ορόσημο ειδικά για τους μελετητές και σήμερα ε, υπάρχουν πολλοί μελετητές αυτών των ειδών της, της τέχνης και πολλοί από αυτούς χαίρομαι πολύ που είναι εδώ μαζί μας σε αυτή την αίθουσα. Το 1991, ε, λίγο καιρό μετά το θάνατο αυτών των αρχιετύπων του, του γκραφίτη, το, πολύ σημαντικό ε, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, θα κάνει αυτήν εδώ την έκθεση. «High and Low», με υπότιτλο «Modern Art and Popular Culture». Ε, το υψηλό και το χαμηλό, ε, μοντέρνα τέχνη και μαζικός πολιτισμός. Ε, σε αυτήν την έκθεση θα γίνει κάτι που στα, σε μάτια, στα μάτια και στα αυτιά κάποιου που το βλέπει και το ακούει σήμερα, είχε στα όρια του που εκείνη την εποχή ήταν μία γροθιά, ήταν ένας πάταγος στην ε, ε, ιστοριογραφία της θεωρίας, της τέχνης. Ε, μία έκθεση η οποία εξέθετε γραφιτάδες προφανώς, ε, διαφημιστές και σχεδιαστές κόμιξ, όχι ως την πηγή έμπνευσης των μεγάλων καλλιτεχνών, αλλά ως ισότιμους δημιουργούς. Μέχρι εκείνη την εποχή η συζήτηση ήταν ότι από αυτά τα λαϊκά μέσα, από αυτές τις μαζικές ε, εκδοχές του φαινομένου, έχουν μόνο κοινωνικό ενδιαφέρον και έχουν μόνο ενδιαφέρον αν ε, καταλήξουν να επηρεάζουν έναν μεγάλο καλλιτέχνη, όπως στην περίπτωση του Άντι του Ρόι Λίχτανστάιν. Εδώ, για πρώτη φορά, εκτίθονται αυτοί οι άνθρωποι δίπλα-δίπλα με καλλιτέχνες, καταξιωμένους καλλιτέχνες του συστήματος της τέχνης, ως ισότιμοι. Ξαναλέω, σχεδιαστέ κόμιξ που μέχρι τότε ήταν παντελώ άγνωστοι, κανεί δεν ήξερε καν τα όνοματά του, ακόμα και αν διάβαζαν, τα, τα σχεδια, διάβαζαν τι ιστορίε του στην τελευταία σελίδα των κυριακάτικων εφημερίδων τη Αμερική ή ε, τους του αγόραζαν σε φτηνά περιοδικά που μετά τα πετούσαν. Κάπου εκεί, σε αυτό το σημείο και στι αρχέ τη δεκαετία του 1990, αλλάζει Αλλάζει όλη η συζήτηση. Αλλάζει όλη η συζήτηση γύρω από το τι είναι ενδιαφέρον, γύρω από το ποια είναι τα όρια του υψηλού και του χαμηλού, όπω λέει πολύ ωραία και η έκθεση. Και σα σας κάνω και μια, ένα άλλο άλμα. Την ίδια λοιπόν εποχή αυτή που βρισκόμαστε, δεκαετία του 80, ε, υπάρχουν και άλλε προσπάθειε να βγει η τέχνη στου δρόμου. Συγκεκριμένα στου δρόμου τη Νέα Υόρκη όχι με τη μορφή που μέχρι τώρα υπονοήσαμε, σαν ένα είδος ζωγραφικής με πινέλο ή με σπρέι, αλλά με τους όρους της ενιακής τέχνης, δηλαδή των πιο, ε, αν θέλετε, σκεπτόμενων μορφών τέχνης, που μέχρι τότε ήταν αποκλειστικά κλεισμένες σε χώρους κάποιων ε, ελιτίστικων καλερί. Και τότε μία σειρά από καλλιτέχνες, ίσως καθόλου τυχαία γυναίκες, όπως... Ε, ε, η Τζένι Χόλτσερ ή η Μπάρμπαρα Κρούγκερ, θα αρχίσουν να κάνουν αυτά εδώ τα πράγματα σε διάφορους δρόμους της Νέας Υόρκης. Ε, αυτό που βλέπετε εδώ είναι μια κλασική πρόσωψη ενός κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, της Αμερικής. Στις προσώψεις αυτές κάθε εβδομάδα που αλλάζει ταινία, αλλάζαν τα γράμματα των τίτλων της ταινίας. Αυτές λοιπόν επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν φράσεις που ηρωνεύονται συνολικά το σύστημα, μέσα από, αυτές τις, μέσα από σημεία τα οποία ο περαστικός θεωρεί ότι θα δει απλώς τον τίτλο μιας ταινία. Έτσι λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση διαβάζουμε είναι λέει στο προσωπικό σου συμφέρον να, να βρεις ένα, έναν τρόπο να γίνεις πάρα πολύ τρυφερός ή τρυφερή ανάλογα. Don't be a jerk. Μην είσαι... Πώς μεταφράζουμε το jerk. Δεν, είναι, δεν είναι πολύ κακή λέξη. Με, μπορεί να μεταφράσετε. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε ε, ή ακόμα και πιο πολιτικά σχόλια, εδώ στην, ε, σε αυτή την σημαντική, ε, από πλευράς πλατεία της Νέας Υόρκης, στην Times Square, private property creates crime. Η προσωπική ιδιοκτησία δημιουργεί το έγκλημα. Για σκεφτείτε το, είναι μια πλατεία, χιλιάδες άνθρωποι περνάνε κάθε μέρα, περιμένουν συνήθω να δουν σε εκείνο το σημείο μια διαφημιστική επιγραφή που να διαφημίζει ένα προϊόν, Ξέρετε, κάθε πρωτοχρονιά εδώ γίνεται χαμό με την αντίστροφη μέτρηση, Άγιο Βασίλειδε κλπ. Και ξαφνικά ένα πολιτικό σχόλιο. Άρα, άρα κοιτάξτε πώ μπαίνει το θέμα, ε, το τι μπορεί να κάνει στο δημόσιο χώρο. Έτσι, γιατί προφανώ το τι μπορεί να κάνει στο δημόσιο χώρο χρησιμοποιώντα εργαλεία τη τέχνη δεν μπορεί να είναι απλούστατα ε, κάτι που γίνεται με πινέλα ή με σπρέι, αποκλειστικά έτσι, δεν είναι. Ούτε και με τη μορφή τη γλυπτική που συζητούσαμε στι προηγούμενε μα συναντήσει. Η ίδια η Μπάρμπαρα Κρούγκερ είναι αυτή. Και κάνοντα ένα μεγάλο άλμα προ το σήμερα, αν θέλετε, πέρασαν καμία 20 χρόνια που αυτού του είδου οι καλλιτεχνικέ πρακτικέ δεν είχαν έναν σούπερ στάρ. Περάσαμε 20 χρόνια μετά από του Κιθ Χάριν και Ζαν Μισελ που δεν είχαμε κάποιο superstar. Και ξαφνικά το μεγάλο φαινόμενο των τελευταίων χρόνων φαίνεται να είναι ένα ανώνυμο άνθρωπο. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε πώ είναι. Δεν ξέρουμε πώ μοιάζει. Δεν ξέρουμε πώ είναι η ζωή του. Ε, όλα αυτά γιατί τα λέω. Ε, γιατί έχουν μεγάλη σημασία. Έχουν μεγάλη σημασία. Θα είχαμε τελείω άλλη. Ε, άλλη προσέγγιση στο φαινόμενο Banksy, αν ξέραμε πώς είναι. Το όλο φαινόμενο της απόκρυψης της προσωπικότητάς του εντείνει όλο το μυστήριο και αν θέλετε μια αίσθηση παραβατική που άλλες φορές έχει μια βάση και θα δούμε ότι πραγματικά σε κάποια σημεία έχει βάση και άλλες φορές είναι απλώ τα μία ένα επίχρησμα. Τι κάνει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, καταρχήν να μιλήσουμε λίγο, λίγο τεχνικά. Ε, αν η μεγάλη επανάσταση στη δεκαετία του 70 ήταν τα χρώματα σε σπρέι. Η Μεγάλη Επανάσταση στη δεκαετία του 90 είναι ένα παλιό πράγμα που είναι το νέο μέσο του υπολογιστή σου επιτρέπει να κόψεις αρνητικές εικόνες σε μία σελίδα χαρτί και να το χρησιμοποιήσεις ως stencil, δηλαδή να βάψεις στο αρνητικό σημείο των κοψημάτων σου αυτά που θέλεις και αν το σπρέι ήταν ήδη πολύ γρήγορο, με το stencil μπορείς να ολοκληρώσεις μία εικόνα σε μερικά δευτερόλεπτα πιθανόν, ανάλογα με τα πόσα χρώματα θα χρησιμοποιήσει. Γιατί ενδιαφέρε αυτό, ενδιαφέρε γιατί με τον ίδιο τρόπο που ενδιαφέρε τη δεκαετία του 70 αυτά τα ανήσυχα παιδιά να ξεφύγουν από την αστυνομία για να μην του πιάσουν την ώρα που κάνουν τα σχέδιά του, έτσι και αυτό. Ε, θέλει να εντείνει την ιδέα ότι πολλά από αυτά που κάνει βρίσκονται σε μία απευθεία σύγκρουση με τους νόμους διαφόρων κρατών τους οποίους θέλει να στυλιτεύσει. Έτσι λοιπόν, αντικαπιταλιστικά σχόλια, ε, σχόλια για... σε σημεία πολύ έντονων συγκρούσεων και και αμφισβητήσεων στην σημερινή γεωπολιτική κατάσταση, όπως αυτό το τοίχος που περιβάλλει τα, τα παλαιστινιακά εδάφη, όπου επιλέγει να κάνει περισσότερο από ένα, ένα ένα από τα πιο γνωστά, ε, για να στυλιτεύσει τις αναγκαστικές ε, σχολαστικές έρευνες που γίνεται στους ε, κατοίκους αυτών των αδαφών κάθε φορά που θέλουν να περάσουν ε, τις πύλες. Έτσι λοιπόν, ε, τα μίδια ενθουσιάζονται. Επιτέλους, ένας καλλιτέχνης που φύγει τα κέρια ζητήματα του καιρού μας, όταν οι υπόλοιποι καλλιτέχνες μοιάζουν να τα έχουν ξεχάσει. Εξόφυλλα, η ελπίδα και μία μοιραία κατάσταση στη συνέχεια. Θα περάσει και αυτό στις πύλες των Καλερίων. Θα κάνει μία σειρά από πολύ έξυπνες δράσεις. Μία προπέρσινη είναι η δράση που αναθέτει σε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο να πάει σε ένα πάρκο της Νέας Υόρκης και να πουλάει σε μικρούς καμβάδες κάποια από τα έργα του. Ή όσοι έχετε περιδιαβεί τα διάφορα πάρκα και τις διάφορες δημόσιες ε, τους δημόσιους χώρους διαφόρων ευρωπαϊκών ή αμερικάνικων πόλεων, θα έχετε προσέξει ότι ή, ή τα, τα, καταστήματα που πουλάνε μπλουζάκια, υπάρχουν πάρα πολλά αντίγραφα του Banksy. Πολλά παράνομα αντίγραφα, μπλουζάκια, πίνακε πίνακες κλπ. Όλοι ξέρουμε ότι είναι ψεύτικα. Κάποιες φορές τα παίρνουμε για να στολίσουμε το δωμάτιό μας, χωρίς να μας νοιάζει αυτό. Εκείνη την ημέρα λοιπόν ο Μπάνξι ε, έστησε μια ωραία, μια ωραία, φάρσα. Ε, όσοι αγόρασαν προς, δεν θυμάμαι καν, 10 δολάρια κάποιοι από αυτά τα καδράκια του Μπάνξι, το ίδιο βράδυ μάθανε στις ειδήσει ότι ήταν πραγματικά έργα του Μπάνξι, τα οποία ο Μπάνξι είχε αναθέσει σε κάποιον να τα πουλήσει. Όποιοι λοιπόν είχαν αυτή την τέτοια, πιάσαν την καλή. Η πιο πρόσφατη φάρσα του, νομίζω την προσέξετε πιο πολύ, είναι πολύ φρέσκια σε έναν οίκο δημοπρασιών, την ώρα που ε, ετοιμαζόταν να δημοπρατηθεί ένα από τα έργα του, αυτοκαταστράφηκε. Το, το πιο ενδιαφέρον σε αυτήν την ιστορία όμως είναι ότι αυτός που, που, το, επέλεξε να το, που το είχε κερδίσει, επέλεξε να το πληρώσει και να το κρατήσει, έστω και σε εισαγωγικά κατεστραμμένο, γιατί θεώρησε ορθά ε, μέσα από τη θεωρία της τέχνης, ότι αυτό το κατεστραμμένο έργο παραμένει ένα έργο τέχνης. Έτσι λοιπόν, ε, για να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο όπου τα αδιέξοδα στον χώρο της τέχνης είναι τεράστια. Η κρίση στον χώρο της τέχνης είναι κάτι που συζητάμε καθημερινά και αναζητάμε εναγωνίως τρόπους να ξαναποκτήσει αυτή η καημένη, ταλαιπωρημένη τέχνη, τρόπους να αγγίξει ξανά την κοινωνία, να ξαναφτάσει στις πηγές της κοινωνίας από την οποία υποτίθεται ότι προήλθε και να αποκτήσει τρόπους να ανανεωθεί. Ε, Σ' όλο τον κόσμο, λοιπόν, το, το ενδιαφέρον είναι στραμμένο σε τέτοιου είδου γεγονότα, περιμένοντα πολλέ φορέ πιο πολύ και από τι σχολέ καλλιτεχνών ή άλλε θεσμικέ ε, πηγέ να βγάλουν αυτό το καινούριο πράγμα. Ε, η Αθήνα, όπω θα ξέρετε όλοι, από το 2008 και μετά, κατέκτησε ένα τραγικό συχνά, αλλά αναμφίβολα πραγματικό, ενδιαφέρον για τα μίντια. Η, ε, η Αθήνα της κρίσης ήταν ένα θέμα που απασχόλησε, αλλά νομίζω όχι πια, τελείωσε αυτή ο κύκλος, ε, τη, τα διεθνή μέσα για πάρα πολλά χρόνια. Ε, πάρα πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και πολλών που είναι σε αυτή την αίθουσα, ε, πρόσμεναν μέσα από αυτή την κρίση να βγει ένα είδος τέχνης της κρίσης πρόσμεναν ίσως με βάση εμπειρίες του ιστορικού παρελθόντος, όπως ο γερμανικός εξπισιονισμός, ένα κίνημα σημαντικό στην ιστορία του 20ου αιώνα, το οποίο βγήκε μέσα από την πιο σκληρή φτώχεια και κοινωνική εξαθλίωση που έχει ζήσει ποτέ η Ευρωπαϊκή πόλη, αμέσως μετά τον, τον, τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και την ριζική καταστροφή της Γερμανίας. Νομίζω πως δεν βγήκε κάτι τέτοιο, όμως αυτό δεν εμπόδισε ε, μεγάλα έντυπα του εξωτερικού όπως του New York Times να ανακηρύξουν την Αθήνα πρωτεύουσα της διεθνούς street art. Πού το βάσισαν αυτό. Το βάσισαν προφανώς, ε, η αίσθησή μου, το, βάστησαν το βάσισαν προφανώς σε μια αίσθηση παραβατικότητας συνολικής που φαίνεται να, να, να είχε ταυτιστεί με την ιδέα της Αθήνας. Όσοι από σας δει μόνο για αυτόν τον λόγο, δεν τη συνιστώ για κανέναν άλλο λόγο, την τελευταία ταινία της σειράς «Born», είναι μια σειρά, για όσους δεν ξέρετε, με έναν ε, κατάσκοπο που έχει χάσει τη μνήμη του, βρέθηκε στην ταραγμένη Αθήνα του μετά Δεκέμβρη ε, 2008, όπου η απεικόνιση της Αθήνας είναι χειρότερη από τους χειρότερους εφιάλτες, μια, μια πόλη που όλοι πυροβολούν τους πάντες, πετάνε τις μολότοφα από τα μπαλκόνια, οι νοικοκυρές, και έχει ενδιαφέρον για το πώς καταγράφηκε η Αθήνα ως μία πρωτεύουσα της παραβατικότητας, αλλά στη συνέχεια τη street art. Ε, το βάσισαν και σε κάτι άλλο. Το βάσισαν και ότι σε αυτή την πόλη η παραβατικότητα είναι κάτι τόσο εγγενής στην εξέλιξή της, από τον τρόπο που ο κάθε κάτοικο σηκώνει παρανόμως συχνά το τελευταίο κλείνει το ρετηρέ του ή Εκεί που είναι το πλησταριό, το καλύπτει ολομένα. τζάμι ή γεμίζει με γλάστρες την, τον μπαλκόνι του και μετά το κλείνει και αυτό. Είναι μια χαοτική πόλη. Ε, μια χαοτική πόλη όμως που έχει καταλήξει στα τελευταία χρόνια να αποτελεί τουριστικό προορισμό ακριβώς λόγω της χαοτικότητάς τους. Τα Airbnb στην περιοχή των εξαρχείων είναι σε οριακή κάλυψη. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεις Airbnb στα εξάρχεια στους ερεινούς μήνες. Η... Επισκέπτε που επιλέγουν να νοικιάσουν ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία των εξαρχείων, δηλώνουν στι διάφορε δημοσκοπήσει και αναλύσει που γίνονται ότι έρχονται για δύο λόγου: με την ελπίδα να δουν την επανάσταση να ξετυλίγεται μπροστά του, στη χειρότερη να βγάλουν μια σέλφη με μια μολότοφ. Και ε, αν μη τι άλλο, να κάνουμε μια επίσκεψη στην πολύ εκτεταμένη κάλυψη με street art, την μεγαλύτερη από ό,τι λέγουν, λένε πολλά ξένα έντυπα, κάλυψη σε street art οποιασδήποτε ε, ευρωπαϊκή ευρωπαϊκής σήμερα. Τα, τα τοπικά μίντια βεβαίως δεν χάσαν την ευκαιρία σε όλη αυτή τη δεκαετία που περάσαμε, ε, αναζητούσαν αγωνίως τον επόμενο, τον επόμενο, τον επόμενο, τον επόμενο μεγάλο στάρ του γραφίτη και της τριτάρτ, ε, καλύπτοντας με κάθε τρόπο οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί ε, εκτός του συστήματος, για να το κάνουν για 15 λεπτά τουλάχιστον μέρος του συστήματος. Και έτσι, διάφορες τέτοιες περιπτώσεις γνώρισαν τα 15 λεπτά επιτυχίας τους αυτή τη δεκαετία που ζήσαμε. Ε, άνθρωποι που... Άγνωστο με τι φιλοδοξία ξεκίνησαν να κάνουν αυτές τις δράσεις τα βράδια. Κάποια σκίτσα σε έναν δρόμο, σε μία γωνία. Γίνανε πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες και για πάρα πολύ γνωστά σε κάποιο κόσμο. Κάποιοι από αυτούς ε, προσπάθησαν να, να εμπλακούν σε μορφολογικούς πειραματισμούς, όπως ο πολύ γνωστός σας, ε, η πολύ, το πολύ γνωστό σας κοκτέιλ από βυζαντινή εικονογραφία και street art του... Του καλλιτέχνη Φαϊτάκη ή ε, ένα συνδυασμό, συγγνώμη για την κακή ποιότητα, ένα συνδυασμό από χαρτοκοπτική, προ, προ, προδημιουργημένο δηλαδή έργο που έρχεται να ακολουθεί στον τοίχο του καλλιτέχνη Σταμάτη, ο οποίος, ε, η βασική του θεματολογία είναι μικρά παιδιά, τα οποία τα δείχνει σε μια κατάσταση. Εξέγερση ή το Κάοξ ενό καλλιτέχνη που όλη αυτή ή του Κακάο Ροξ, ε, ενός καλλιτέχνη που όλοι αυτοί οι προηγούμενοι, αλλά και άλλοι που θα δείτε στη συνέχεια, ε, πέρασαν κάποια στιγμή τις πύλες των ελληνικών καλερί. Και εδώ είναι ένα ζήτημα. Ε, ξέρετε, ένα από τα κεντρικά ζητήματα που μπορεί κανείς να, να συζητήσει είναι το εξής. Ε, είναι ξεπούλημα το να χρησιμοποιήσει μια παραβατική τέχνη, μια τέχνη που χρησιμοποιεί την εξέγερση πολλέ φορέ μέσα στην ίδια τη θεματολογία, να τη χρησιμοποιήσει για να περάσει τον προθάλαμο του εμπορικού κόσμου τον καλερί. Είναι ένα είδο εγκατάλειψη των αξιών. Δεν θα το απαντήσω αυτό το ερώτημα. Θα ήθελα να κάνουμε μια πραγματική συζήτηση από μηδενική βάση. Θα σας πω όμως κάτι άλλο από την άλλη πλευρά. Είναι καλό σήμερα να δούμε τις διαφορετικές πλευρές του φαινομένου. Οι ελληνικές γκαλερί, όπως και όλες οι γκαλερί, οι διεθνείς γκαλερί σήμερα, περνάνε και αυτές μια πολύ βαθιά κόπωση και κρίση. Ε, πάρα πολλέ από αυτές κλείσαν την τελευταία δεκαετία, Πολλέ από αυτέ δυσκολεύονται πραγματικά. Οι πωλήσει είναι πολύ περιορισμένε, ακόμα και τώρα που η κρίση φαίνεται να έχει τελειώσει με κάποιο τρόπο. Ε, η αναζήτηση φαινομένων τέτοιου τύπου φαίνεται ότι ήταν ένα κεντρικό ζήτημα στην ανανέωση ε, τη όλη κατασκευή του φαινομένου των καλερί σήμερα. Η αναζήτηση αυτών των νέων ανθρώπων που κάνανε ε, τέχνη στου δρόμου και μετά κάποια στιγμή περάσαν την πύλη, ανανέωσε το φαινόμενο. Και ανανέωσαν τελικά, αγαπητέ Εδουάρδε, το φαινόμενο τη ζωγραφική το ίδιο, το οποίο βρίσκεται σε κρίση, λένε πολύ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η δυνατότητα δηλαδή η ζωγραφική να ξαναβουτυχθεί σε μια κολυμπήθρα του Σιλοάμ που θα την ξανακάνει παραβατική, ανήσυχη και νεανική, Ίσως είναι μία είναι μία εξήγηση. Αυτό είναι ένα διαφορετική περίπτωση από τι Πρώτον, γιατί είναι Ινδονήσιος. Είναι ένα Ινδονήσιο καλλιτέχνη, ο οποίο ε, έχει επιλέξει να έρθει και να ζήσει και κυρίως να, να δημιουργήσει στην Αθήνα. Τον ξέρετε πιθανότατα γι' αυτό το έργο. Ε, ένα τρομπλόγι, μία οφθαλμαπάτη που κάνει σε μία σε μια γωνία ενό κτηρίου στο μεταξουργείο. Ε, κοντά στο σταθμό, Λαρίσ, ε, και ε, είναι αυτή η Έγινε ένα μεγάλο θέμα με αυτό το έργο, γιατί θα το έχετε ακούσει ίσως. Ε, προφασίζονται, 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 όλοι οι άνθρωποι που εμπλέκονται με, με τον γκραφίτι, προφασίζονται την ελευθερία. Πάνω απ' όλα ότι η ελευθερία είναι το, το βασικό αίτημα, η, απο... η ελευθερία της έκφρασης. Όμως κάποιος, ανώνυμος, ε, υπάρχει με ένα πολύ ωραίο ρήμα στην ορολογία των γραφιτάδων, πατάει, πατάω, πάτησε το έργο του Wild Drawing, έτσι υπογράφει ο Ινδονήσιος καλλιτέχνης, άρα το λέρωσε, το βανδάλισε. Και συνεργείο ε, συντηρητών, νομίζω το, τα ΤΕΗ Αθηνών στο τμήμα συντήρηση έχουν ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται με τη συντήρηση του γραφίτη, ασχολήθηκαν και πιθανότατα κόστισε πολλές χιλιάδες ευρώ για να επαναφέρουν ένα έργο που ήταν στα όρια του παραβατικού από την αρχή. Συγγνώμη για τις κακές εικόνες. Ο Wild Drawing, όπως βλέπετε στα περισσότερα από τα έργα του, παίζει με ένα είδος οφθαλμαπάτης. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του στοιχείο. είτε μέσα στα αρχιτεκτονικά στοιχεία ενός κτηρίου, όπως τα παράθυρα κλπ, είτε γενικώς δημιουργώντας την αίσθηση του πραγματικού και του ψεύτικου στο χώρο. Ξεκινήσαμε με, ε, μιλώντας για την ιδέα του βανδαλισμού. Ένα κάτι που μας απασχόλησε και στην τελευταία μας συζήτηση. Η ιδέα του βανδαλισμού ε, είναι κάτι που σχετίζεται τόσο με τη δημόσια μνημιακή τέχνη, ε, όταν υπάρχει ένα δημόσιο άγαλμα σε ένα δημόσιο χώρο, κάποιοι άνθρωποι νιώθουν ότι θέλουν να αντιδράσουν απέναντι σε αυτό. Θέλουν να αντιδράσουν είτε γιατί ενοχλούνται, θέλουν να αντιδράσουν είτε γιατί μπορούν να αντιδράσουν. Η αίσθηση ότι το θέλω και άρα μπορώ και το κάνω, να επιτεθούν σε κάποια πράγματα που άλλες φορές συμβολικά ε, τους βρίσκουν αντίθετους, άλλες φορές για πλάκα. Για άλλες φορές για πλάκα ε, μπορεί να, να θέλουν να επιτεθούν σε κάτι όπως η στάση των λεωφορείων. Και, και σε αυτό όμω υπάρχει μια μεγάλη καλλιτεχνική πρακτική, ήδη από την εποχή έναν αιώνα πριν, ε, όταν ο Μαρσέλ επιλέγει, συμβολικά, όχι στην πραγματική Τζοκόντα, σε μία λιθογραφία της Τζοκόντα, να βάλει μουστάκια και, και μουσι. Άρα ε, είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν είναι καινούριο και έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο ε, στο λεξιλόγιο της τέχνης του 20ου αιώνα. Άρα είναι φυσικό να, να θεωρούμε ότι θα είναι και ένα κομμάτι αυτής της τόσο ανήσυχη και εκ των πραγμάτων παραβατικής τέχνης όπως είναι αυτή η τέχνη των δρόμων της νύχτας. Άρα λοιπόν μια σειρά από πράγματα γίνονται κάθε βράδυ. Κάτι που πρέπει να υποθεί, σε συνδυασμό με ό,τι ε, έχω πει ήδη, πρέπει να υποθεί και κάτι ακόμα. Πρέπει να υποθεί ότι δεν υπάρχουν μόνο αυτοί, δεν υπάρχουν μόνο αυτοί που θα περάσουν τις πύλες των καλερί, δεν υπάρχουν μόνο αυτοί που διεκδικούν ε, με βαρύτητα ή χωρί βαρύτητα, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, εύσημα μεγάλου καλλιτέχνη, αλλά μπορεί να είναι και αυτοί που Αδιαφορούν απολύτω για κάτι τέτοιο. Είναι αυτοί που δεν προσδοκούν τίποτα ω αναγνώριση καλλιτεχνική ή άλλη από αυτό που κάνουν. Και αυτή είναι μια ειδική κατηγορία και ξέρετε, θα ήταν λάθος να προσπαράσουμε αυτή την τεράστια σε αριθμό κατηγορία προ όφελο τη πρώτη. Ε, κοιτάξτε, μια περίπτωση που ε, είναι αγγίζει το γνωστό πρόβλημα της κότας που γεννάει, του αυγού που γεννάει την κότα και η κότα που θα κάνει ένα αυγό μετά. Ε, όταν το μόμα θέλει να κάνει μία έκθεση για τη Μαρίνα Μπράμωβιτς, μία καλλιτέχνη που κατά τα άλλα δεν έχει σε τίποτα να κάνει με την ιδέα της τριτάρτη του γραφίτη, αναθέτει σε κάποιον να ζωγραφίσει την αφίσα της έκθεσης σε ένα μικρό δρόμο του Μπρούκλιν ως γραφίτη. Παράδοξο. Αλλά όλα επιτρέπονται σήμερα. Σε αυτή την αέναη εναλλαγή προτύπων, πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πού θα βάλουμε το όριο. Άρα υπάρχει αυτό το φαινόμενο λοιπόν. Υπάρχει το φαινόμενο της πόλης. Το φαινόμενο της πόλης σήμερα σε όλο τον πλανήτη, ιδιαίτερα στι αναπτυγμένες μεγάλες πόλεις, αλλά πλέον όλο ένα και περισσότερο σε, σε κάθε μεγάλη πόλη του πλανήτη, ε, φέρει μία θύελα από σημεία που χρήζουν ανάλυσης. Από, από διαφημίσεις στους δρόμους που εκφράζουν τον καταναλωτικό κόσμο, την εξουσία, μνημιακή γλυπτική, όπως, αυτές που, όπως αυτή που αναφέραμε στις προηγούμενές μας συζητήσεις, που προφανώς αναφέρεται στη θεσμική ε, απεικόνιση του κόσμου, αλλά και όλα αυτά τα πράγματα ανώνυμα επιτοπλίστων που γίνονται σε κάθε γωνία εδώ, εκεί, πιο πέρα, σε κάποιε γειτονιέ, ιδιαίτερα σε φτωχικέ γειτονιέ, όπω σε κάποιε φτωχικέ γειτονιέ, όσε ακόμα υπάρχουν φτωχικέ γειτονιέ στο Δήμο τη Νέα Υόρκη. Και μετά έχουμε την Αθήνα, που εκτό από του μεγάλου αυτού καλλιτέχνε που θα ανακαλύψουν τα. τα δωρεάν έντυπα κάθε εβδομάδα, Υπάρχουν και διάφοροι άνθρωποι που θέλουν να γράψουν στον τοίχο. Πριν λοιπόν του πετάξουμε στον κιάδα, θυμηθείτε τι έκανε ο Λόρδο Μπάιρον στο, στο Σούνιο. Και κοιτάξτε, κάτι προσπαθούν να μα πούνε. Προσπαθούν με κάποιο τρόπο να επικοινωνήσουν. Ε, αυτό εδώ που βλέπετε είναι μία δράση που έγινε στη Θεσσαλονίκη, όταν ε, από όσο ξέρω, μη θεσμικοί, κάποιοι ε, καλλιτέχνε τους του χώρου τη διαφημιστική. Ε, προβολή που έχουν οι στάσει των λεωφορείων για να βάλουν τα δικά του έργα που μοιάζουν παραδόξω με διαφημίσει, αλλά δεν είναι διαφημίσει. Ή κοίταξε ένα άλλο θέμα. Πόσα εξώφυλλα εντύπωνα έχουν αποδοθεί στα, στα γραφίτι και στη street art και κοιτάξτε πόσοι άλλες χιλιάδε μουσικοί σε κάθε γωνία τη πόλη μα κάτι παίζουν, κάτι, κάτι κάνουν σε μία δράση που είναι εντελώς έξω από το σύστημα, αντιθεσμική. Γιατί αυτοί να μην έχουν την ίδια, την ίδια να μην αναζητήσουμε σε αυτού τι ίδιε πηγέ αναζωογόνηση τη της, της βιομηχανία που βρίσκεται και εκεί σε κρίση. Έχουμε περιπτώσει βεβαίω, όπω νομίζω θα ξέρετε την περίπτωση τη Γαλλίδα. Μια Γαλλίδα που μέσα από τραγουδίστρια του δρόμου κατέληξε να κατακτήσει τη δισκογραφία. Όμω είναι ένα κομμάτι. Ναι, είναι ένα κομμάτι και αυτό αυτού του φαινομένου. Έτσι. Η δημόσια τέχνη είναι όλα αυτά τα πράγματα που σημαίνουν σε κάθε γωνία τη πόλη. Η επιλογή μου δηλαδή, αν το επιθυμήσω, είτε το κάνω για να βγάλω κάποια λεφτά, είτε όχι. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να βρίσκεται αυτό το στοιχείο. Στην περίπτωση των γραφιτάδων, συνήθω δεν βρίσκεται αυτό το σημείο. Να εκφραστώ. Άρα το μεγάλο ερώτημα είναι η έκφραση. Άρα λοιπόν έχουμε όλο αυτό το μεγάλο, το μεγάλο ζήτημα, μεγάλη, το μεγάλο άγχος το οποίο προσπάθησε να περιγράψω πριν από λίγο, του κόσμου της τέχνης που προσπαθεί να βρει μέσα σε αυτό το τον ανώνυμο όχλο από, από ανώνυμους δημιουργούς να βρει τα μεγάλα ταλέντα, τους επόμενους μεγάλους πικάσου, να το πω έτσι συμβολικά. Και απ' την άλλη έχεις χιλιάδες, πραγματικά χιλιάδες ανθρώπους, σε κάθε πόλη εννοώ χιλιάδες, όχι παγκοσμίω, ε, οι οποίοι κάτι κάνουν, κάτι γράφουν. Χωρίς φιλοδοξίες προφανώς, Χωρίς πολλές πρωτοτυπίες, πιθανότατα οι πιο πολλοί αντιγράφουν τους προηγούμενους με, με, κεντρική, με κεντρικό ενδιαφέρον τους να αφήσουν την υπογραφή τους. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν που ο Λότος Μπάιρον με όλη αυτή τη βιβλιογραφία ήθελε σαν και καλά να αφήσει την υπογραφή του, έτσι και αυτοί θέλουν με κάποιο τρόπο να απαθανατιστούν, να πούν ότι και εγώ ήμουν με, ε, την μεταξουργή ο έγκοαν. για τους περισσότερους από αυτούς, δεν ξέρουμε, ίσως δεν μάθουμε ποτέ τίποτα. Αυτό είναι ωραίο. Κύριε Στεφανίδη, αυτό δεν ξέρω να σας αρέσει. Μερικέ mm. φορέ είναι φιλοσοφικέ φιλιαρίε. Προσπαθούν να επικοινωνήσουν με έναν κόσμο που δεν θα συναντήσουν ποτέ. Ε, υπάρχει μια μεγάλη μοναξιά σε αυτή την ιστορία, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη μοναξιά νομίζω και στα κοινωνικά μέσα, στο διαδικτύο ενώ τα κοινωνικά μέσα. Ε, αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα πρέπει να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι θα ήθελα να προτείνω έναν άλλο τρόπο ανάγνωση αυτού του φαινομένου. Αντί να το καδράρουμε σαν κάδρα ζωγραφική και να ψάξουμε να βρούμε σε αυτό το χάος της πόλης με μονομένα κάδρα για να τα κόψουμε συμβολικά με ένα ψαλίδι δεν μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο ε, και να τα πάμε σε ένα μουσείο. Στην πραγματικότητα θα σας πρότεινα να το διαβάσουμε διαφορετικά, να το διαβάσουμε σαν ένα παλίμψιστο που δεν μπορεί να αποκοπεί το ένα από το άλλο. Όπως αυτό εδώ το συγκρότημα μιας μεγάλης πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, που στην πίσω, στον ακάλυπτο ε, της πολυκατοικία από πίσω, κάνω αυτό το παιχνίδι με τον εαυτό μου. Πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ε, κάνει κάτι σε αυτόν τον τοίχο, ε, Προσπαθώ να μετρήσω και έχω βρει 7-8. 7-8 διαφορετικοί άνθρωποι λοιπόν. Ε, μπορούμε να αναγνωρίσουμε και 7-8 στυλ, αν θέλετε, μέσα σε όλα αυτά. Κάτι κάνουν ο ένας πάνω στον άλλον. Με αρκετό σεβασμό είναι η αλήθεια να μην ενοχλήσει ο ένας τον άλλον. Ε, πιθανότατα με απόλυτη άγνοια, πιθανότατα δεν ξέρω, με απόλυτη άγνοια του ενός για τον άλλον, κάνουν όλο αυτό το πράγμα, αυτό το αστικό σύμπλεγμα, που πιθανότατα δεν θα α, ολοκληρωθεί ποτέ, δεν θα συμπληρωθεί ποτέ, θα μείνει έτσι γιατί τα ενδιάμεση, οι ενδιάμεση και οι χώροι είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγιστούν. Μπορεί και όχι όμω. Και ξέρετε, ένα από τα μεγάλα ερωτήματα που μπαίνει και φαντάζομαι ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση που υπάρχει για τη συντήρηση κάποιων σημαντικών έργων του γραφίτη, είναι ότι αν η Αθήνα είναι πρωτεύουσα του διεθνούς street art, όπως έλεγαν οι New York Times, και σήμερα είναι επαρκώς καλυμμένες περιοχές όπως είναι τα εξάρχεια ή το μεταξουργείο με τέτοιες γραφές, τι θα γίνει σε 20 χρόνια. Πόσες ακόμα χιλιάδες άνθρωποι που δεν είναι ακόμα στο προσκήνιο θα βγούνε και θα θέλουν να γράψουν κάτι και αυτοί και να συμπληρώσουν αυτό το αστικό παλίμψιστο με άλλα έργα. Πού θα φτάσει αυτό το πράγμα και τι θα γίνουν τα παλιά. Θα σβηστούν και θα καλυφθούν, θα χαλάσουν με το χρόνο και θα πέσουν για να γίνουν άλλα. Αυτό είναι ενδιαφέρον για μένα ερώτημα. Αυτό επίσης είναι κύριε Στεφανίδη πολύ... Και βέβαια, ερχόμαστε στο περίφημο γεγονός. Πριν από δύο χρόνια, τρία, πώς περνάνε τα άτοιμα, κάποιος ή κάποιοι καλύψανε και μάλιστα σε δύο διαδοχικές νύχτες ε, όλο το, όλη την ε, νοτιοδυτική γωνία, τέλο πάντων είναι, του Πολυτεχνείου, του συγκροτήματο του Πολυτεχνείου, του Εθνικού Μετσοφίου Πολυτεχνείου, στο, στα Εξάρχεια, στην Πατησίων. Ε, την πρώτη μέρα συμπληρώνεται το μισό περίπου από το έργο και την, την άλλη μέρα το πρωί γίνεται ένα άλλος, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ για κάτι αντίστοιχο στα ελληνικά χρονικά. Ε, γίνονται επερωτήσεις στη Βουλή, παρεμβάσεις του, του εισαγγελέα. Ε, ο Δήμος της Αθήνας αποφασίζει να το ασπρίσει. Την δεύτερη μέρα, όταν έχει συμπληρωθεί και το δεύτερο μισό του, του έργου, ασπρίζεται. Προκαλεί μια πρωτοφανή για κάτι τέτοιο σύγκρουση στα μίντια, όπου διάφοροι άνθρωποι δηλώνουν είτε υπέρ είτε κατά του έργου. Κανένα έργο δεν έχει ε, απασχολήσει, και λέω έργο, έργο ενώντας έργο τέχνης, δεν έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη τόσο πολύ όσο αυτό το έργο. Ε, οι γνώμες είναι περίπου αυτές. Η μία άποψη λέει ότι είναι ένας πρωτοφανής βανδαλισμός. Πρωτοφανής βανδαλισμός γιατί πρώτον ε, το το πολυτεχνείο είναι ένα αριστούργημα της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Ταυτόχρονα, όμως, είναι και ένα πολύ σημαντικό ιστορικό σύμβολο ε, για τους αγώνες της δημοκρατίας. Έβλογο, έβλογο το επιχείρημα. Ε, Όμω αυτοί ξεχνούν να παρατηρήσουν ότι την προηγούμενη τη κατασκευή αυτού του έργου, ήδη αυτή η τύχη ήταν γεμάτη με αφήσει και με, με γραψίματα. Δεν ήταν καθαρό ο τείχο του Πολυτεχνείου την προηγούμενη μέρα. Δεν του ενόχλησαν όμω όλα αυτά, του ενόχλησε αυτό. Γιατί άραγε. Η άποψή μου είναι ότι του ενόχλησε η μαυρίλα του έργου. Αυτό που του ενόχλησε είναι το δυσίωνο τη μαυρίλα, τη μαύρη μπογιά, σε μία σε μια εποχή που θυμάστε ακόμα η αίσθηση της κρίσης ήταν πολύ πιο έντονη από τη σήμερα. Τώρα ίσως έχει λίγο ξεφτίσει Η άλλη πλευρά έλεγε το εξή. Ναι, υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν τα μνημεία και πρέπει να υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν τα μνημεία. Το Σύνταγμα προβλέπει την, την προστασία των μνημείων όπως και μια σειρά από οργανισμοί του Οργανισμού είναι ακριβώ. Έχω σαν στόχο την προστασία των μνημείων. Καμία αντίρρηση σε αυτό και νομίζω ότι αυτό είναι. Υπάρχει όμω και το άρθρο 16 του Συντάγματο, το οποίο μιλάει για απόλυτη και δεπραγμάτευτη ελευθερία στην καλλιτεχνική έκφραση. Νομίζω πρέπει κάποιο να είναι σε ιδιαίτερα ταραγμένη κατάσταση για να ισχυριστεί ότι το Σύνταγμα τη Ελλάδα που ισχύει είναι ένα προοδευτικό Σύνταγμα. Παρ' όλα αυτά, το Σύνταγμα τη Ελλάδα υποστηρίζει αυτό. Συγκρούνται δύο πράγματα λοιπόν. Συγκρούνται δύο ανθρώπινε αξίε και οι δύο, νομίζω, μη χάνουμε καιρό, εξαιρετικά σεβαστέ. Η προστασία των μνημείων, της ιστορία, αν προτιμάτε, και η προστασία της ελεύθερη έκφραση. Τι από τα δύο. Σκέφτεστε πιθανόν, προτρέχω γιατί το έχω ξανακούσει, ε, ας το κάνατε απέναντι. Μα δεν είναι αυτό όμως ελευθερία. Ελευθερία σημαίνει θέλω να το κάνω εκεί που θέλω να το κάνω, όχι δίπλα. Ήδη αν το έκανα απέναντι θα ήταν όχι μόνο μία δραστικός, δραστικός περιορισμός της ελευθερίας μου, αλλά ε, προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε τελείως άλλου συμβολισμού. Ε, αν ο Μαρσέλ Ντισόν είχε επιλέξει να βάλει τα μουστάκια όχι στην Τζοκόντα, αλλά στη Σούλα, προφανώς δεν θα είχε την ίδια σημασία. Ε, όμως βλέπετε ότι δεν έχει κανένα νόημα βέβαια το «α» ή το «β» αυτό που έχει νόημα είναι ότι η... να συνειδητοποιούμε όλοι ότι η σύγχρονη πόλη είναι ένα τόπο συγκρούσεων. Ένα τόπο που ο δημόσιο χώρο στα συνέχεια θα προκαλεί αναστατώσει. Και πρέπει να σας πω ότι από χθε μέχρι σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα το πρωί, ε, ένιωσα ιδιαίτερα περίεργα για το περιεχόμενο των δύο προηγούμενων διαλέξεων που κάναμε, γιατί φάνηκε ότι κάποια αυτιά και τα ακούν όλα αυτά θα διαβάσετε φαντάζεστε, το, το φιάσκο που απασχολεί τα, τα media τα τελευταίες δύο μέρες. Αν υπήρξε μία συμφωνία να ανταλλαχθεί ο δρομέας του κύριου Βαρότσου, που τον συζητήσαμε και στις δύο προηγούμενες συζητήσεις μας, με το περίφημο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας, στα Σκόπια, που και αυτό μας απασχόλησε τις προηγούμενες συζητήσεις μας. Τελικά, δεν κατέληξε αν έγινε ποτέ και από ποιον αυτή η περίφημη συμφωνία, αλλά ελπίζω και ο κύριος Στεφανίδης να μας διαφωτίσει σε αυτό το φαινόμενο και να το λύσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να συζητήσουμε. Ναι, ήθελα... Ευχαριστούμε καταρχήν. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Είναι όμως και αντιφατικά κάποια πράγματα, όπως είπατε, ερώτηση πού θεωρούμε ότι σταματάει ο βανδαλισμός και αρχίζει η ελευθερία του καλλιτέχνη ή του όποιου τελικά. Γιατί ναι μεν τα είδατε από την οπτική και τα, τις γραμμένες φράσεις που παρουσιάζουν μία έκφραση κάποιου, αλλά αν ήταν έξω από τον δικό μου τοίχο, ε, και το βλέπα αντε μία φορά, αντε δύο, δεν θα ήθελα να το βλέπω κάθε μέρα. Οπότε, γενικά, πώς αντιμετωπίζει κανείς όλα αυτά τα θέματα. Είναι κάτι που... Ε, προφανώς το, 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 το ρώτημά σας που το συγκριμνοποιείτε, μας βρίσκει όλους σύμφωνος. Πράγματι, στο δικό μας σπίτι, ενδεχομένως... Πώς... Ναι, ναι, δεν μιλάει γι' αυτό η κυρία. Μιλάει για περιπτώσει που δεν θέλω, Φαντάζομαι έτσι. Αυτό κατάλαβα από την ερώτηση. Όμω πρέπει να σα πω το εξή. Ε, αυτά τα θέματα και η ερώτησή σα πιο συγκεκριμένα χρήζει τριών διαφορετικών απαντήσεων. Η μία είναι η νομική. Και δεν. Ούτε είμαι, ούτε θα ήθελα να παίξω αυτόν τον ρόλο, αλλά όλοι ξέρουμε τι θα ήταν η απάντηση. Ε, η δεύτερη είναι η φιλοσοφική. Και πάλι νομίζω δεν χρειάζεται να ψελίσω αυτό που όλοι καταλαβαίνετε. Πόσο βαραίνει η κάθε ελευθερία. Και προφανώ δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Η δική μου ελευθερία είναι όσο σημαντική η δική σα. Είναι τόσο απλό. Και η τρίτη είναι αυτό το περίφημο θέμα τη τέχνη: η καλλιτεχνική απάντηση. Και σε οποιαδήποτε τέτοια ερώτηση που τίθεται σε ένα καλλιτεχνικό πλαίσιο, εκεί θα δείτε ότι η συμπάθεια πάντα στρέφεται προ τον καλλιτέχνη καλός ή κακός. Δεν θα σκεφτούν τον κακομύρι τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που του χάλασε την πρόσωψη. Θα, θα πλέξουν το εγκόμιο της ελευθερίας της έκφρασης. Και θα σας έλεγα ότι μέχρι να γίνει στο δικό μας σπίτι ας το απολαύσουμε. μία τρίτη, μία τετάρτη παράμετρο, την ψυχιατρική. Η ψυχιατρική παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην έκφραση ενό καλλιτέχνη. Αν μου επιτρέπετε δύο κουβέντες μόνο. Ε, όντως θέσατε πάρα πολλά ζητήματα. Ας συμφωνήσουμε όλοι, το πρόβλημά μας είναι τι είναι πια δημόσιος χώρος και πώς αυτός ο δημόσιος χώρος προστατεύεται αν μπορεί να προστατευθεί. Α συμφωνήσουμε όλοι ότι η ιδιοκτησία μας ξεκινάει ένα χιλιοστό πίσω από την πρόσωψη του όποιου σπιτιού, κτίσματος ή οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβάνομαι ότι συχνά εδώ υπάρχει μια βία. Υπάρχει συχνά και μια κακογουστιά και μια κακοτεχνία, μια επιθετικότητα. Όμω ζούμε σε μια κοινωνία και σε μια εποχή όπου η βία είναι διάχυτη. Α συμφωνήσουμε ότι αυτή η βία, η οπτική βία, είναι η πιο εύκολα συγχωρήσιμη. Δηλαδή, α είναι η τελευταία βία που υφιστάμεθα ω πολίτε, ω κοινωνία, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή και σε αυτέ τι συγκεκριμένε πόλει. Δηλαδή, α εξορκίσουμε την υπόλοιπη βία από τη ζωή μα και α μείνει η βία των χρωμάτων να μα. Uh, τυραννά ή να μας κακοκαρδίζει. Όμως, επειδή είπατε πάρα πολλά πράγματα για το street art, θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες ακόμα και να μην το έχουμε εξαντλήσει. Οι ίδιοι οι γραφιτάδες έχουν ένα, μια, έναν εσωτερικό κώδικα, μια διοντολογία. Δεν γράφουν ο ένας πάνω στον άλλον, ξέρουν ποιο είναι το αριστούργημα, τα λένε masterpiece και αυτό το αφήνουν ανέγκυχτο και επίσης ξέρουν ότι δεν πρέπει να να γράφουν πάνω σε μνημεία, πάνω σε κτίρια, ιστορικά εμ, και οτιδήποτε άλλο. Όμως έγραφα σήμερα ένα κείμενο με τον κανάρι της πλατείας της, της Κυψέλης, αυτό το περίφημο έργο των Φυτάλιδων. Όλη του η βάση είναι καταγεγραμμένη, ε, 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 βανδαλισμένη, ίσως επειδή το ίδιο το μνημείο είναι αρκετά ψηλά, να μην το φταναν. Επίσης βλέπουμε ότι ένα από τα, από τα στολίδια της πόλης που είναι η τριλογία των Χάνσεν, ιδίω η Ακαδημία, φοράει ένα τσίγκινο, το έχετε πει και εσεις σοβρακά και σοβρακάκι γύρω-γύρω για να αποτρέπει όλους αυτούς τους από να πω, επαναστάτες να την καταστρέφουν. Όχι, στα, στα, στα κτίσματα τα ιστορικά, στα, στα, μνημεία δεν γράφουν. Όμως και τελειώνω για να μην, για να μην φλιαρώ, το τεράστιο πρόβλημα, φίλε και φίλοι, είναι η αρχιτεκτονική μα. Η ανυπαρξία αρχιτεκτονική, όλη αυτή η ισοπεδωμένη και η ισοπεδωτική οπτική που υπάρχει στην Αθήνα, στον Πειραιά, στι μεγάλε μα πόλει από το 60 και μετά, είναι αυτή που επιτρέπει στον καθένα να έχει τη δική του άποψη. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι τόσο ανώνυμα και τόσο ουδέτερα τα κτίσματά μας, οι προσώψεις, τα σόκορα, οι ακάλυπτοι χώροι, ώστε. Uh, μια επέμβαση χρωματική δεν είναι πια και τόσο φοβερή. Επίση, α σκεφτούμε τη, την κοινωνική παράμετρο. Ότι υπάρχουν κοινωνίε ολόκληρε ή κομμάτια τη πόλη τα οποία καταλείπονται ή τα οποία ζουν υπό ένα καθεστώ, α πούμε, uh, αρκετά σκοτεινό. Και εκεί, βέβαια, όλη αυτή η δράση uh, θα γεγαντώνεται όσο περνάει ο καιρό. Δεν θέλω να σκεφτώ κάτι τρομακτικό για το μέλλον, αυτό που υπονοήσατε. Uh, σίγουρα η ύπαρξη αυτή τη δράση έχει να κάνει με μια διάθεση έκφραση, ακόμα και αν θέλει πρωτόγονη ή και βίαιη. Και εν πάση περιπτώσει, α μην φυλακίσουμε αυτή την, την ε, ε, τη διάθεση. Δεν θα κερδίσουμε κάτι περισσότερο στην κοινωνία. Παίρνω ε, η αλήθεια είναι ότι μ' άρεσε πάρα πολύ και εμένα όλο αυτό που είδα. Ε, διαρκώς μετατοπιζόμουν εν είδη προβληματισμών Πώ σκέφτεσαι, τι συμβαίνει εδώ, τι συμβαίνει εκεί. Σε κάθε αφήγηση αντιλαμβανόμουν ότι υπήρχαν, υπήρχε μια πληθώρα εσωτερικών αντιφάσεων και από τη θέση του ο καθένα και κάθε μία από τι προσωπικέ του εμπειρίε, όλη αυτή τη διαδρομή σχέση με την πόλη και τα φαινόμενα που εκδηλώνονται πάνω τη, τίνει να τοποθετηθεί εν τέλει σε σχέση με αυτά που βλέπει. Εγώ είμαι λίγο περισσότερο σκεπτικός σε σχέση με το πώς κανείς μπορεί να συμπεριφερθεί στα μνημεία. Αυτό που ανέκαθεν με έβασε σε σκέψεις είναι μια κανονιστική προσέγγιση της συμπεριφοράς στο χώρο δεδομένου ότι και η βεβήλωση των μνημείων δεν είναι παρά μια τάση μετατόπισης του ίδιου του ιερού σε μια κοινωνία στην προοπτική της ενδεχόμενης υπέρβασης των ίδιων των αξιών της, της διαπραγμάτευσης των ίδιων των θεσμών της και σε συμβολικό επίπεδο στο χώρο. Είναι σημαντικό εκτιμό σε μεγάλο βαθμό τι τύπους συγκρούσεις λαμβάνουν χώρα κάθε φορά που βλέπουμε μία εικόνα στο δημόσιο χώρο. Για παράδειγμα, πώς αντιπαραβάλλονται όλες οι διαφημίσεις στο δημόσιο χώρο που προϋπάρχουν από τις κινήσεις που γίνονται με σπρέι, μαρκαδόρους συμπογές. Πολύ συχνά μπορεί να καταλάβω και να κατανοήσω ότι το ίδιο το μήνυμα, το ίδιο το μέσο έρχεται να επερβεί την ίδια την πράξη. Μπορεί μια διαφήμιση να μην μας ενοχλεί και στο σπουδαιότερο μνημείο. Μπορεί ενό τύπου ε, βαφή η ε, παρέμβαση άλλου χαρακτήρα, οπτικού χαρακτήρα πάντα, ε, σε ένα κατά τα άλλα ιερό ε, τόπο, να μην μα ενοχλεί αυτή καθεαυτή, εφόσον είναι θεσμικά ρυθμισμένη και ορισμένη, εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς, αλλά όταν αυτό το πράγμα παρεκκλίνει, όταν αυτή η κίνηση δεν έχει ρυθμιστεί από τα πάνω θα έλεγε κανείς, από μια συγκεκριμένη νομικά κατοχυρωμένη ας πούμε, κίνηση, φαντάζει προβληματική, φαντάζει λάθος, φαντάζει κακόγουστη. Μερικές φορές λοιπόν η κριτική ε, μετατοπίζεται σε αυτό που ονομάζουμε αισθητική προσέγγιση, με λίγα λόγια είναι πολύ δύσκολο εκεί να βγάλουμε άκρη, Μάλλον για τα χρώματα και για τις γεύσεις δεν θα μπορούσαμε εύκολα να συμφωνήσουμε. Ε, κατ' επέκταση νομίζω ότι έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον να εστιάζεται κάθε φορά η κουβέντα σε συγκεκριμένα ζητήματα και να επιλέγεται ένα λεξιλόγιο συγκεκριμένο εκ των προτέρων για να μπορέσουν να συμφωνήσουμε. Διαφορετικά διαφορετικές κοινωνικές ομάδες υιοθετούν τα δικά τους λεξιλόγια, τις δικές τους αξίες και η σύγκρουση θα είναι αυτή που εν τέλει θα δημιουργήσει τις σχέσεις δυνάμεων έτσι όπως θα εκφράζονται στο δημόσιο χώρο. Ήθελα απλά να μοιραστώ μια σκέψη μαζί σας ή να ρωτήσω. Ε, μάλλον περισσότερες παρουσιάσεις από τα έργα είτε ήταν για γκράφιτι είτε για μουσική εν γέννη αυτή η τέχνη του δρόμου ε, φαίνεται να ρωτησω μαλλον μαλλον περισσοτερες παρουσιασεις απο τα εργα ένα κοινό φαινεται να εχουν ενα κοινο χαρακτηριστικο το εφήμερο ε, και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι τι θα ήταν αυτή η τέχνη αν τη επιβάλαμε να τη διατηρήσουμε στο δίνακές; Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σα. Ε, ξέρετε πού νομίζω ότι βρίσκεται το η δυσκολία αυτού του προβλήματο. Ε, όλοι, και ειδικά όταν λέω όλοι εννοώ όλοι σύγχρονη τέχνη, μιλάει για το εφήμερο και αντιπαραθέτει την γοητεία του εφήμερου απέναντι στην βαρύτητα της αιωνιότητας που έχει η παλιά τέχνη, τα παλιά μνημεία, τα παλιά γάλματα που λέγαμε στις προηγούμενες συναντήσεις μας. Όμως, εφήμερο σημαίνει θανάτωση, σημαίνει ότι κάποια στιγμή πρέπει να πεθάνει κάτι. Και η δυσκολία εδώ είναι πώς το σκοτώνεις. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι νιώθω πολύ καλά το ερώτημά σας ε, όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι του 2018, έτσι, συγγνώμη, 19 συμβολικά, κάποια στιγμή θα δώσουν τη θέση τους σε νέους ανθρώπους του 2029, του 2039 και θα πρέπει εκείνοι να ξεκινήσουν από το μηδέν. Είναι δικό του ο χώρο, δική του η πόλη και να την ξανακάνουν δική του. Ποιο όμω θα σβήσει, θα ασπρίσει όλα αυτά των νέων του 2019 για να δώσει τη θέση σε αυτού, Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Ε, όπως είπανε και πολλοί από τους προλαλήσαντες, υπάρχει αυτός ο κώδικας διοντολογίας με το μη πάτημα, ότι δεν πατάω το έργο του άλλου, που αν θέλετε ακινητοποιεί τα πράγματα και τα μουσιοποιεί. Στην πραγματικότητα δηλαδή, αυτά τα εφήμερα έργα που γίνονται κάθε νύχτα, που όσο κοιμόμαστε εμείς οι υπόλοιποι, στην πραγματικότητα έχουν προδιαγραφές αθανασίας, ή περίπου αθανασίας, οποία δεν ξέρω πώς θα... Φαντάζομαι θα υπάρχει κάποια χίλιο πτέρνα σε αυτή την Αθανασία, Um... Ε, καλησπέρα, ευχαριστούμε για την ε, ομιλία σας ε, ήθελα να μιλήσω για τον εξωθεσμικό χαρακτήρα της street art ορίζεται έτσι και δημιουργείται έτσι επομένως γιατί στην προσέγγιση μας να μην σκεφτούμε και εμείς εξωθεσμικά να μην δούμε δηλαδή τη street art ως ένα ζωντανό οργανισμό γιατί να θεωρούμε ότι πατιέται το έργο όταν αποτελεί μέρος ενός ζωντανού οργανισμού, ενός γίγνεσθε. Το οποίο, ναι, θα περάσει και στους επόμενους. Φυσικά, ναι. Αυτορυθμιζόμενο με έναν τρόπο. Ε, αυτό. Δεν θέλω να πω κάτι. Χαίρομαι που το διατυπώνετε. Χαίρομαι που το διατυπώνετε. Δεν θέλω να... Αλλά μ' αρέσει που ακούγεται. Να δω το θέμα από δύο οπτικές. Η μία είναι του ιδιοκτήτη Ακινίου παλιοφαλη Ρογονιέου, που έχει ωραίες επιφάνειες και όπου... Γεια σου, Μανώ. Όπου προσφέρεται πάρα πολύ, δυστυχώς όχι για τέχνη, αλλά γράφουν διάφορα πράγματα και έκανα το λάθος παλιά να πάω να τα σπρίσω να το κάνουν πάλι όπως ήταν παλιά και βεβαίως αμέσως έδωσα ένα πολύ πολύ ωραίο χώρο να ξαναγίνουν αυτά που γράφονται κτλ. Λοιπόν, α, το είχα αυτό το πράγμα και ίσως επειδή υπάρχει και μια πολύ ωραία ε, δοξολογία ξέρω εργό του Ολυμπιακού και είμαι και Ολυμπιακός αυτό μου αρέσει να το βλέπω τουλάχιστον. Το άλλο θέμα ως παλιός δήμαρχος του παλιού Φαλήρου αυτό που μας, με ενοχλεί πάρα πολύ και νομίζω όλους μας είναι ότι όταν μουτζουρώνουμε, χαλάμε τις, τις ε, επιγραφές που είναι των δρόμων, τους αριθμούς των σπιτιών και έρχεται κάποιος στην πόλη και ψάχνει να βρει έναν δρόμο και δεν ξέρει ποιο είναι αυτός ο δρόμος. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που ξεφεύγει πιστεύω πλέον από το να ανεχθούμε που ανεχόμαστε και καλά κάνουμε σε ένα μεγάλο σημείο. Αλλά αυτό που έχει σχέση με την στοιχειώδη λειτουργικότητα της πόλης, ε, αυτό εγώ προσωπικά δεν το ανέχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, την εικόνα που είχατε δείξει της Αθήνας της εξέγερσης ε, στο, στην, ταινία, στην ταινία του Μπόρν ε, δεν ήταν η Αθήνα, ήταν η Τενερίφη. Διότι η επαναστατική Αθήνα είχε πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία και δεν επέτρεψε την, το, στο συνεργείο να να μπορέσει να έρθει στην Αθήνα να κάνει τα γυρίσματα. Ε, όσον αφορά αυτό που είπε η κυ κυρία πιο πριν ε, και που νομίζω παραλείψατε, ε, ένας άλλος τρόπος που έχει ενθυλακώσει το σύστημα, στο το πούμε, την street art, είναι ο απόλυτος θεσμικός μα ο συντήρηση που έχει, που έχει καθίσει από πάνω του σε πάρα πολλά νεότερα μνημεία, με πούμε, της, street art μέσα από επιτροπές καλών τεχνών και με, χρήματα από την σχολή και, τον, και, και υπουργεία. Δηλαδή, μιλάμε στην πραγματικότητα για μια κρατική τέχνη. Υπάρχουν και παραγγελίε, δηλαδή αυτό. Και πολλές φορές, επειδή ξέρω κάποια παιδιά, πολλοί μιλάνε... στην πραγματικότητα θέλουν να γίνουν θεσμικοί καλλιτέχνε. Δεν του ενδιαφέρει να γίνουν στριταρτίστε. Του ενδιαφέρει να γίνουν. Το πρόβλημα του είναι απλώ ότι. Το πρόβλημα Ότι θέλουν να γίνουν αυτό που είναι οι 60 σήμερα. Το οποίο θα γίνει σύντον το ή άλλως. Είναι πολύ σωστή η παρατηρησή σας. Απλώς, νο, ελπίζω ότι το υπονόησα. Απλώς θα τα, αυτό, ακούστε, έχει δύο, δύο αναγνώσεις αυτό που μόλις είπατε. Ενώ είναι απόλυτα ακριβέ, παραμένει σε δύο αναγνώσεις. Είναι ξεπούλημα, είναι μία ανάγνωση. Και το δεύτερο είναι, ε, ωραία, μια χαρά. Ναι. Ε, η αλήθεια είναι ότι ο Μπάνκι ίσω συντηρεί ένα μέρο τη μυθολογίας, του, αν το συντηρεί, διότι δεν γνωρίζουμε τίποτα γι' αυτόν και το βιογραφικό του. Από όσο ξέρω εγώ τουλάχιστον, αν κάποιο έχει κάνει κάτι γνωστό, δεν το γνωρίζω. Ε, στην πραγματικότητα όμω, νομίζω ότι περιγράφεται πολύ σωστά ότι το βιογραφικό πολλών από αυτού του δημιουργού είναι ε, όσο θεσμικό και των άλλων καλλιτεχνών. Πέραν των δημιουργών, επανερχόμενο πάλι και στο περιστατικό με την Αθήνα Τενερίφη ή σε αυτό που λέμε τώρα την καλών τεχνών, εμβληματικό τη όλη. το πώ καταριλαμβανόμαστε τώρα την Επανάσταση ήταν η, εξ, η κατάληψη της, του συντάγματο του 11. Η οποία ήταν τόσο μικροαστική που τον Αύγουστο κατέβασε ρολά γιατί πήγαν διακοπέ. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα ότι κάποιο να κάνει, θεωρεί, και το πιστεύουν πάρα πολλοί κόσμους, ότι κάνουν επανάσταση και καλά κάνει. Αλλά η επανάσταση, και ήταν κάτι πολύ σημαντικό γιατί οι ζωή μα διακυβεύονται, πρέπει να τι πάρουμε στα χέρια, και Αύγουστο, 1η Αυγούστου, κατεβάζουμε ρολά, αδειάζουμε την πλατεία, πάμε διακοπέ. Δηλαδή φαντάστε τώρα δηλαδή, με την Γαλλική Επανάσταση σταμάταγε, ή την Αμερικανική Επανάσταση, ή το 21 την κομμούνα του Παρισιού, να σταματάγαν του απαγχωνισμού και να λέγανε πάμε διακοπέ. Ε, συγγνώμη που δεν θέλω να επέμβω του προσωπικού, αλλά... Ε, αυτό έχει αποτυπωθεί, ας πούμε, να κάνω ένα ερώτημα ε, μέσα από τη, την παρουσίαση. Έχετε δει κάπου να έχει αποτυπωθεί μέσα από την ε, ε, τέχνη αυτό το γεγονό που περιγράφει ο κύριος. Ποιο λέτε να έχει αποτυπωθεί, Ότι η Επανάσταση το 2011 πήγε διακοπέ. Αν είχε συμβεί, δεν ε, Ελπίζω αποτυπωθεί. να το κάνει ο ίδιο ο κύριο, μια που είναι καλλιτέχνη και ο ίδιο. Αλλιώ όχι. Θα μπορούσε να κάνει να πει ότι η... ήταν μια performance το άδειασμα της πλατείας συντάγματος τον Αύγουστο. <Κι> δηλαδή χρειάζεται κάτι παραπάνω, απλά άδειασε η πλατεία τον Αύγουστο, <Κι> τέλος. Το λέω γιατί παρακολουθούσα κάθε νύχτα το, το live streaming του... αυτό που αποκαλούσα παιδική χαρά συντάγματος, γιατί ήταν αστείο το θέαμα. Ε, αυτό είναι για άλλη συζήτηση, αλλά το θέμα είναι ότι στην κυριολεξία, μετά από δύο μήνες, Αύγουστο, άδειασε η πλατεία. Δηλαδή, βασικά, δεν, δεν, διαφέρει πολύ και με το 68, που μόλις ο Ντεγκόλ τους έκοψε τη βενζίνη και τα τσιγάρα, κατέπεσε η επανάσταση. Πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, νομίζω αργήσαμε πάρα πολύ να πάμε στο πολιτικό. Απορώ που πήρε μισή ώρα, ακριβώς. Ε, Αναμφίβολα, δεν γίνεται να μην θεωρήσουμε ότι η τέχνη πάντα εμπεριέχει το πολιτικό στοιχείο, από όπου και αν προέρχεται. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Ριβέιρα δεν είχε πολιτικό στοιχείο. Άρα, δεν γίνεται να πούμε ότι η street art δεν έχει αναμφίβολα και πάντα θα έχει, είτε είναι θεσμοθετημένη είτε όχι πολιτικό στοιχείο. Το αν αυτό το πολιτικό στοιχείο είναι υπέρ ή κατά κάποιου, αν κάποιο συμφωνεί με την εκάστοτε πολιτική θέση που έχει ένα καλλιτέχνη, δεν είναι καινούριο. Άρα, το βασικό πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ προφανή, ότι είναι στον δρόμο για τη δουλειά μου και δεν μου αρέσει, ότι δεν έχει άδεια, ότι δεν πληρώθηκε. Γιατί πλέον νιώθω προσωπικά ότι οτιδήποτε πληρώνεται αυτομάτω είναι νόμιμο. Αν δεν πληρώνεται, αν δεν υπάρχει κάπου μία απόδειξη για το δημόσιο, ένα αριθμό τιμολογίου, κατευθείαν αυτό θεωρείται παράνομο. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσει κάτι πάνω σε αυτό. Okay. <laughs> Μπορούμε, μπορώ να μιλήσω πάλι, γιατί... Ωραία, ε, δεν βρίσκω προσωπικά πολύ εύστοχο το σχόλιο σε σχέση με την πλατεία συντάγματος, δεδομένου ότι μοιάζει λιγάκι εκτός θέματος θα μπορούσαμε φυσικά να κατανοήσουμε με πολιτικούς όρους το τι συνέβη στην πλατεία συντάγματος και να μην καταναλώσουμε θεαματικά έτσι με τέτοιου τύπου επιφωνήματα σε αυτό εδώ το χώρο, ας πούμε, το τι συνέβη τότε. Δεδομένου ότι αυτό που συνέβη στην πλατεία συντάγματος μεταξύ άλλων αφορούσε μια αλυσιδα κοινωνικοπολιτικών γεγονότων και στον αραβικό κόσμο και σε άλλα σημεία της Ευρώπης. Οπότε το να θεωρήσουμε ότι η Ελλάδα και η Αθήνα ειδικότερα ήταν μια εξαίρεση που καταναλώνεται σε επίπεδο θεαματική ανάγνωση, μοιάζει τουλάχιστον αναντίστοιχο με την ιστορική πραγματικότητα και τα γεγονότα. Συν ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που τραυματίστηκαν, κάποιοι πάρα πολύ σοβαρά εκείνη την περίοδο, την περίοδο που άδειασε η πλατεία, ε, πήγαν στα νοσοκομεία και όχι στα σπίτια του. Ε, οπότε αυτό το πράγμα έχει σημασία να διατυπωθεί γιατί ενδεχομένω υπάρχουν άνθρωποι εδώ που δεν βρέθηκαν στην πλατεία και δεν είχαν τη δυνατότητα και λόγω ηλικία ίσω να το παρακολουθήσουν και από τηλεόραση. Οπότε οι αφηγήσει που είναι τόσο α, κατά τη γνώμη μου μονοσήμαντε, μα περιορίζουν από το να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα τη πραγματικότητα τουλάχιστον. Σε δεύτερο χρόνο, το γεγονό του ότι μπορεί να προσεγγίζεται με όρου ε, performance το γεγονό τη πλατεία συντάγματο, ε, και ίσως εδώ πέρα έχει μία σχέση με την κουβέντα μας, η αναφορά στο θέμα. Με παραπέμπει σε μια κουλτούρα αισθητικοποίηση τη ίδια τη πολιτική που ήταν η διαδρομή που οδήγησε προ το φασισμό και στον ναζισμό στις αρχέ του 20ου αιώνα. Το κρατάμε και αυτό, εκδηλώθηκε και μέσα από τα μανιφέστα συγκεκριμένων πρωτοποριακών καλλιτεχνικών ρευμάτων τη εποχή, αλλά είναι αυτή η απογύμνωση από τα περιεχόμενα και η ανάγνωση με όρου αισθητικών μορφών τέτοιου τύπου γεγονότων μία διαδρομή λιγάκι, ας πούμε, αμφιλεγόμενη. Τους δύο κεντρικούς ομιλητές της πλατείας, από τους πολλούς μάλλον, δύο έγιναν υπουργοί, ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Κατρούγκαλος. Να δούμε και την ταινία με την οποία θα πρωταγωνιστεί ο κύριος Βαρουφάκης, από τον Πάρα πολύ σημαντικό Έλληνα σκηνοθέτη, τον Κώστα Γαβρά. Και τότε θα ξαναμιλήσουμε για την αισθητικοποίηση της πολιτικής. Αλλά τώρα ας μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Δεν νομίζω ότι συμφέρει κανένα. Καλησπέρα. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ομιλία σας. Ε, και θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια, τα οποία ε, ενδεχομένως να έχετε κάτι να προσθέσετε, ενίδυ, δηλαδή σχόλιο ερώτησης. Ε, το πρώτο, το οποίο δεν το γνωρίζω καλά και με ενδιαφέρει αρκετά, είναι κατά πόσο οι ίδιοι street artists, οι οποίοι πολλές φορές έχουν και οι ίδιοι δικά τους διεθνή κυκλώματα, ο Μπάνξ φυσικά είναι μια πολύ κραυγαλία περίπτωση, αλλά υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνε οι οποίοι ε, έχουν το εξή χαρακτηριστικό, ότι κάνουν πολλά έργα τέχνη σε διάφορες πρωτεύουσε. Ε, δυστυχώς δεν είμαι καλό στα ονόματα, ο, ε, ο Γάλλος ο οποίος συνήθως κάνει τα, ε, ε, κάποια δεν είναι ακριβώ graffiti, κάνει μια τέχνη του δρόμου που βάζει κάποια ένθετα από βίντεο video games, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ναι. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο αυτοί έχουν αποτελέσει ένα είδος κοινότητα και ομάδας και το οποίο καταλαβαίνετε ότι έχει από τη μία μια κινηματική δυναμική μόνο του και από την άλλη είναι και ένα είδος δικού του θεσμού. Αυτό είναι μια ερώτηση κατά βάση. Ε, και στο άλλο θα ήθελα πιο πολύ για, ε, να τοποθετηθείτε σε δύο ακραία σενάρια. Ας πούμε ότι μιλάμε για το μέλλον της street art, το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ε, αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να σκεφτεί κάποιος δύο μαξιμαλιστικά σενάρια. Το πρώτο είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια να γνωρίζουμε ότι η σύγχρονη τέχνη είχε φτάσει σε μία συγκεκριμένη κόπωση, ότι η street art ήταν, όπως είπατε, το φρέσκο πράγμα ε, και ότι πολλά άρια της street art, τα οποία ε, καλύφθηκαν ή ασπρίστηκαν, ότι είχαν μία μεγάλη καλλιτεχνική σημασία. Και όπω πάντως χάρη κάποιο κάλεσε τον Μαρσέλ Ντισάν να ξανακάνει το ρητήριό του, το Fountain, το... το, οποίο δεν έχουμε το πρωτότυπο, είναι ρέπλικε αυτά που έχουμε. Έτσι, α πούμε, κάποτε κάποιο να αναθέσει σε έναν ανώνυμο δημιουργό, αν θέλετε να το. Πάμε πολύ ακραία το επιχείρημα και σε αυτού που έχουν κάνει τον γκράφτη στο Πολυτεχνείο, να ξανακάνουν πάνω σε ένα τέτοιο γκράφτη ω μια ε, ε, ένδειξη του έργου για να μείνει σε μουσιακό περιβάλλον ή στο ίδιο το κτίριο. Η άλλη εντελώ προοπτική είναι όλα αυτά να ασπριστούν, όλα αυτά να έχουν νέα έργα τέχνη. Στην πραγματικότητα η Αθήνα μελλοντικά να μην είναι μια street art πόλη, αλλά τι μπορεί να γίνει μελλοντικά. Ότι όντω είναι μια τέχνη εφήμερη, αλλά ξέρω ότι και εσύ ο ίδιο και τι αρκετέ εκδόσει με τη street art και υπάρχει μια αναλυτική καταγραφή ήδη. Και νομίζω ότι έχει γίνει και ένα σχετικό διδακτορικό πρόσφατα. Δεν ξέρω αν είναι και εδώ η, ε, η διδάκτωρα, μάλλον όχι. Ε, και ότι εγώ τι θα μπορώ να κάνω στο μέλλον, θα μπορώ να μπαίνω όπω μπαίνω τώρα στη βάση δεδομένων τη Δημοτική Πινακοθήκη ή τη Συνόμη, της, ε, Εθνικής τη Εθνική Πινακοθήκη και να πατάω street art μεσολογίου και να μου βγάζει 2018 αυτό, 2019 αυτό, 2022. Εσεί που νομίζετε με βάση αυτά τα δύο ακραία σενάρια πηγαίνουμε ή θα πρέπει να πάμε. Και απο... νόμιζα πως είχα γλιτώσει, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολα αυτά τα ερωτήματα. Καταλαβαίνετε, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα. Ε, θα, σας, θα ξεκινήσω από το κοινό, το οποίο είναι πάντα πιο εύκολο. Ε, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει την ε, ε, σταδιακή θεσμοποίηση ε, φου, ε, μορφών τέχνης που ήταν στο περιθώριο. Έχουμε, ακόμα και σε αυτή την πόλη, σχολές που διδάσκουν κόμιξ. Ε, παλιότερα ήταν αδιανόητο. Τα κόμιξ ήταν κάτι το οποίο δεν το σπούδαζες. Δεν έχουμε δει ακόμα ένα είδο οδείου ή ακαδημίας ροκ μουσική ή ακόμα χειρότερα πανκ μουσική. Δεν θα εκπλαγώ αν κάποια στιγμή το δούμε, αν δούμε κάποιου τέτοιου τύπου σχολέ που θα σε μαθαίνουν πώ να παίξει πανκ ή hip hop μουσική ή ακόμα χειρότερα δεν μπορώ να φανταστώ τι άλλο. Ε, Όμω δεν θα πω τίποτα που δεν έχετε ακούσει ήδη. Αν σας πω ότι σταδιακά βλέπουμε συνέχεια τέτοια πράγματα. Άρα, ε, Όπω α πούμε η Σχολή Καλών Τεχνών τη Αθήνα, μάλλον για σένα το λέω, τώρα έχει προκηρύξει μια θέση performance. Κάτι που θα ήταν αδιανόητο πριν μερικά χρόνια, κάτι, μια τέχνη που ήταν στο όριο να διδάσκεται κανονικά και να παίρνει πτυχίο. Ε, φαντάζομαι μετά από όλα αυτά, δεν θα εκπλαγώ αν του χρόνου η Σχολή Καλών Τεχνών προκηρύξει θέση γραφή street art. Ε, νομίζω σε ένα πλαίσιο που ήδη έχει τεθεί στο τραπέζι, δεν θα με εκπλήξει κανέναν. Άρα ναι, έχουμε αυτό το φαινόμενο που περιγράψετε κι εσείς και πραγματικά ε, δεν ξέρω αν μπορώ να το διανθίσω κι άλλο. όλο ε, ένα και περισσότερο, όλοι αυτοί οι, θεσμ... οι, αυτές οι μορφές τέχνης που ήταν στο περιθώριο γίνονται θεσμικές, γίνονται αποδεκτές, γίνονται... αποκτούν μια ιστορικότητα, αποκτούν όχι μόνο τους ήρωές τους, όπως έλεγα εγώ πριν, αλλά αποκτούν πολλές γενιές ιστορίας. Κάποια στιγμή η Street θα έχει έναν αιώνα πίσω της. Όπω η φωτογραφία ή τα κόμιξ έναν αιώνα μετά, ή ο κινηματογράφο έναν αιώνα μετά την εφεύρεσή του, καταλαβαίνετε που έχουν φτάσει. Μπορούμε να φανταστούμε πώ θα φτάσουν και αυτά. Τώρα, πιο πολύ μου άρεσε το... η υποθετική ερώτηση ότι σε αυτή τη σταδιακή επανανακάλυψη των αριστοργημάτων του παρελθόντο, κάποια στιγμή επανανακαλυψη των αριστοργηματων του παρελθόντος, καποια στιγμη μπορει α φαντάζομαι πολλά χρόνια από τώρα να επανανακαλύψουμε το αριστούργημα που έγινε στο Πολυτεχνείο με το οποίο έκλεισα τη σημερινή συζήτηση. Και να κληθούν, αν ζουν ακόμα και οι ενδεχομένω η οι δημιουργοί του, μέχρι τότε ανώνυμοι και μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με εντολή εισαγγελέα να συλληφθούν, να δίνουν συνεντεύξει σε όλα τα μίντια ω το χαμένο αριστούργημα που πήγε απαρατήρητο στην εποχή του, και να κληθούν να το ξαναφτιάξουν. Και θα η κριτική τότε, η κοινική κριτική, η Ειρήνη, θα γράφουν ότι δεν είναι ακριβώ το ίδιο με τότε, γιατί έχει χάσει τη φρεσκάδα που είχε τότε και κυρίω το παραβατικό στοιχείο που είχε όταν το έκαναν τότε και του κυνηγούσε ο Δήμαρχο τη Αθήνα. Δεν είναι το ίδιο λοιπόν η τέχνη όταν δεν είναι παραβατική. Σα ευχαριστώ πολύ.